Καλησπέρα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Σήμερα θρηνούμε όλο το χαμό ενός μεγάλου πνευματικού ηγέτη, ο οποίος θα μείνει στις μνήμες όλων μας για τη γενναιότητά του, για την ανθρωπιά του. Το πρωί είδηση, στις 5 ώρα το πρωί, εκοιμήθη τα ξημερώματα. Σήμερα, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλος. Έπειτα από τη σκληρή μάχη που όλοι γνωρίζουμε ότι έδωσε για τη ζωή του, περίπου 7 μήνες, με σθένος και πολύ υποδειγματική ψυχική δύναμη. Ο μακαριστός κατέληξε στην κατοικία του. Οι γιατροί σεβάστηκαν την επιθυμία του, δεν ήθελε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τετραήμερο πένθος έχει κηρυχθεί στη χώρα. Η μέρα της κηδείας είναι η Πέμπτη, θα είναι και αργία. Στα κτίρια των δημόσιων υπηρεσιών από τη Δευτέρα, από σήμερα, οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες. Θα ήθελα να καλησπερίσω, γιατί λίγο πολύ αυτά ο κόσμος τώρα, τις λεπτομέρειες όσον αφορά το προσκύνημα στο Μητροπολιτικό Ναό, είναι γνωστά. Θα ήθελα να καλησπερίσω τους σημερινούς μου καλεσμένους. Κύριε Νεοκλή Σαρή, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι είχατε και προσωπική σχέση με τον Αρχιεπίσκοπο, τον γνωρίζατε. Έχετε να παραθέσετε δηλαδή προσωπικές εμπειρίες, επικοινωνίας μαζί του, ξέρατε τι άνθρωπος είναι λίγο πολύ, αλλά και όχι μόνο λόγω της προσωπικής σας σχέσης μαζί του. Παρακολουθήσατε το έργο του, τις θέσεις του και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για όλα αυτά. Και τον Γολγοθά του. Και τον Γολγοθά του. Θα ήθελα, ναι, θα ήθελα, επειδή ξέρετε, δεν είναι η δική μου θέση για να λέω αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι είναι χρήσιμο ο κόσμος από εσάς σήμερα να υπενθυμίσουμε, να υπενθυμίσετε για το τι έχει συμβεί. Κύριε Σωτηρόπουλε, θεολόγος, καλησπέρα και σε εσάς. Δεν ξέρω καλησπέρα. Αν εσείς είχατε την τύχη να γνωριστείτε προσωπικά μαζί του. Γνωρίστηκα και με έχει υποστηρίξει ο άνθρωπος αυτός και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη απέναντί του. Μάλιστα. Να πω και καλησπέρα και στον κύριο Χρήστο Βίρλα, δημοσιογράφο, συνάδελφο, στο εκκλησιαστικό. Χρόνια πολλά. Και πολλά χρόνια στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Ακριβώς. Εγώ εύχομαι από τη ψυχή μου ο Θεός να τον αναπαύσει. Mm-hmm. Βέβαια, όταν ένας Ορθόδοξος πεθαίνει, πρέπει να χαιρόμεθα, διότι φεύγει από τον βίον αυτόν, όπως λέγει η Εκκλησία μας, και πηγαίνει στα αιωνίους μονάς. Εκεί, στα αιωνίους μονάς, τον κάθε άνθρωπο, ο Θεός θα τον κρίνει και αναλόγως θα τον κατατάξει. Ναι. Ευχόμεθα εμείς, αιωνία του η μνήμη. Αιωνία του η μνήμη. Κύριε Σωτηρόπουλε, αυτό που είπατε λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή, θα ήταν καλό να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Λέγατε ότι όλοι ζούμε και φερόμαστε σαν να είμαστε αθάνατοι. Σαν να είμαστε αθάνατοι. Ενώ ένας λόγος λέει να ζεις σήμερα σαν να είναι η τελευταία ημέρα της ζωής σου. Μάλιστα. Διότι και η Γραφή λέει δεν έχουμε κάνει συνθήκη με το θάνατο, συμβόλαιο με το θάνατο. Δεν ξέρουμε ούτε έπειτα από ένα λεπτό εάν θα υπάρχουμε σε αυτή τη ζωή. Και ο Μέγας Χρυσόστομος λέει αν επτάκης ημερησίως σκεπτόμεθα οι άνθρωποι τον θάνατο, ουδέποτε θα μαρτάναμε και θα έβγαζω ένα στα μάτια του ουρανού. Και η Γραφή πρωτού πει αυτό, λέει ότι να ενθυμίσε τα έσχατα, δηλαδή το θάνατο, το τέλος, τη λήξη, για να μην αμαρτάνεις. Μάλιστα. Να πούμε καλησπέρα και στη μικρή Μαρθήλια. Καλησπέρα σας. Είναι μαθήτρια σε ποια τάξη Μαρθήλια πηγαίνεις? Είμαι στην πρώτη γυμνασίου. Στην πρώτη γυμνασίου και πριν από ένα χρόνο είχε την τύχη να πάρει προσωπική συνέντευξη από τον μακαριστό μας Αρχιεπίσκοπο. Θα δείξουμε κάποια στιγμιότυπα, έτσι. Μαρθήλια, είναι κόρη και συνεργάτη δός μας, της κυρίας Γιαχνάκη, δημοσιογράφου. Σε λίγο θα είναι και εκείνη κοντά μας. Δεν ξέρω εάν μπορούμε στις συνδέσεις μας να χαιρετήσω και με τις συνδέσεις μας. Ωραία. Δεν θα πάμε πρώτα για διαφημίσεις. Βλέπω ότι έχουμε συνδεθεί με τον Γκριγκόρ Τσακιτζιάν. Είναι στη Μονή Πετράκη, στο Συνοδικό Μέγαρο. Καλησπέρα, Γκριγκόρ. Καλησπέρα, καλησπέρα και από την Ιερά Σύνοδο. Πριν από λίγο τελείωσε και η ενημέρωση από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου. Τέλειωσε η συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Έγινε και η λειτουργία στο παρεκκλήσι της Μονής Πετράκη, δίπλα από την Ιερά Σύνοδο, στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, η οποία εκδόθηκε πριν από λίγο. Είναι μισή σελίδα, αν θες να τη διαβάσω, Άννα.
Ναι, κάνουμε μια σύντομη αναφορά. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε. Μισό λεπτό, Γρηγόρ. Να κάνουμε τις διαφημίσεις, το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, για να επιστρέψουμε και να μας διαβάσεις τόσο την επιστολή, όσο και να μπούμε στις συζητήσεις και να δείξουμε όλα όσα έχουμε σήμερα ετοιμάσει για σας. Ήμασταν σε επικοινωνία, σε σύνδεση με τον συνάδελφο, τον Γκριγκόρ Τσακιτζιάν, στη Μονή Πετράκη. Γκριγκόρ, μας ακούς? Ναι, βέβαια, Άννα. Να πούμε ότι ναι, να από την Σύνοδο απουσίαζαν δύο ιεράρχες από τους 12, ο Παραμυθιάς Τίτος και ο Ζακύνθου Χρυσόστομος. Και αυτό γιατί υπήρξαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και δεν μπορούσαν να μεταβούν στην Αθήνα. Μάλιστα. Όταν ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνεδρίαση, ο Μητροπολίτης Άνθιμος μας είπε πως αναγνώστηκαν τα συλληπιτήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κάρολ Παπούλια, του Υπουργού Παιδείας, του κ. Στυλιανίδη, του Πρωθυπουργού, του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Τέος Βασιλιά, των Πατριαρχών Αλεξανδρίας και Ιεροσολύμων. Όσες αποφάσεις πάρθηκαν, μας είπε στην Σύνοδο, ήταν ομόφωνες αποφάσεις. Η κηδεία θα γίνει την 5η, 31 του μήνα. Έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι και άλλων δογμάτων, όλων των Ορθόδοξων Πατριαρχιών, Πατριαρχιών και Αυτοκέφαλων Εκκλησιών. Θα έρθουν και εκπρόσωποι από άλλες θρησκείες. Ορίστηκε αρχιγραμματεία εθιμοτυπίας της Ιεράς Συνόδου που θα συνοδεύσει τους προσκεκλημένους. Εάν έρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, θα ηγηθεί της εξόδιας ακολουθίας μαζί με τους υπόλοιπους ιεράρχες που θα ψάλουν στην εξόδια ακολουθία. Η κηδεία θα γίνει στις 10 το πρωί, θα ξεκινήσει η τελετή και θα κηδευτεί στο πρώτο νεκροταφείο αμέσως μετά. Ορίστηκαν επίσης οι τρεις ιεράρχες οι οποίοι θα κρατούν τις κορδέλες, τους τρεις συνοδικοί αρχιερείς, οι οποίοι θα κρατούν το πένθος της Εκκλησίας. Είναι ο Ηλίας, ο Σπάρτης και ο Χίου. Επίσης, ορίστηκαν οι αρχιερείς που θα κρατούν τις ταινίες του Κυλίβαντα. Εκφωνητής θα είναι ο Μητροπολίτης Άνθιμος, ο ίδιος. Τώρα εδώ άρχισαν και οι μπηχτές σιγά-σιγά. Ο Μητροπολίτης Τρίκης ρωτήθηκε από εμάς αν έχει να πει κάτι για τον Αρχιεπίσκοπο. Εκεί είπε: «Μας απαγορεύει. Ο Άνθιμος τα λέει όλα εκείνος». Άρχισαν λοιπόν τα πισόπλατα μαχαιρώματα. Εδώ είναι ενοχλημένοι, γιατί ως εκπρόσωπος τύπου δεν επιτρέπει ο Μητροπολίτης Άνθιμος σε κανένα να μιλά πλην αυτού. Συγγνώμη, εντυπωσιάζεστε. Συγγνώμη, μισό λεπτό, Γρηγόρ, μία διακοπή εδώ, γιατί σας είδα ότι αντιδράσατε και όλοι σας. Βέβαια, ο ιεράρχης, ο οποιοσδήποτε ιεράρχης, έχει δικαίωμα να εκφέρει την προσωπική του άποψη, διότι είναι Μητροπολίτης κάποιας περιφερίας, όπως και ο εκάστοτε Μητροπολίτης Αθηνών, επειδή είναι πρωτεύουσα η Ελλάς, ναι, γίνεται πρόεδρος Ιεράς Συνόδου και αρχιεπίσκοπος κατ' επέκταση με προεδρικό διάταγμα. Μήπως το κάνει, γίνεται όλοι για προστασία. Οι επίσκοποι έχουν τον ίδιο λόγο. Ναι. Όλοι οι επίσκοποι έχουν το αυτό κύρος, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τρεις βαθμούς. Διάκονος, ναι, ιερεύς και επίσκοπος. Ασχέτως αν έχουμε τίτλους αρχιεπίσκοπος, ναι, Μητροπολίτης, Πατριάρχης. Δεν είναι διαφορετικό ένας επίσκοπος. Γιατί κατά τη γνώμη σας απαγορεύτηκε να μιλούν στους υπόλοιπους? Εάν απαγορεύτηκε, είναι κακό κατ' εμέ. Ο διάλογος και η άποψη ενός εκάστου εκ των ιεραρχών το είναι γιατί, ελευθέρα. Το γιατί, δεν και δεν νομίζω ο Άνθιμος, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ, και δεν νομίζω να έκανε το λάθος να απαγόρευσε κανέναν. Και θα θέλαμε την άποψη του κ. Ανθίμου, διότι εγώ το θεωρώ συκοφαντή αυτό. Ναι. Διότι δεν πιστεύω ότι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης θα απαγόρευε στον ιονδήποτε επίσκοπο. Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά. Επίσκοπος ο ένας, επίσκοπος. Και να πω μια διόρθωση στον αγαπητό συνάδελφο, ότι δεν έγινε λειτουργία στην Μονή Πετράκη. Τρισάγιον έγινε. Λειτουργία γίνεται μόνο το πρωί. Βέβαια. Τρισάγιο. Ναι. Τελέστηκε τρισάγιο, ακριβώς. Λοιπόν, ορίστηκε και η ημερομηνία εκλογής νέου αρχιεπισκόπου. Είναι η 7η Φεβρουαρίου. Θα συγκεντρωθούν στην Μητρόπολη Αθηνών, θα κλειστούν όπως γίνεται πάντα στις 10 το πρωί και θα βγουν όταν εκλέξουν αρχιεπίσκοπο. Η διαδικασία είναι η εξής. Θα γίνουν τρεις, αν δεν εκλεγεί από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση όπως είναι. Δηλαδή, αν δεν συγκεντρώσει κάποιος το 50-1%, θα πάνε σε δεύτερη εκλογή. Πάλι θα χρειαστεί το 50-1% και στην τρίτη πια όποιος πάρει την πλειοψηφία. Αν ισοψηφίσουν κάποιοι, τότε θα γίνει κλήρωση για να βγει ο νέος αρχιεπίσκοπος. Θα παρίσταται μόνο ένας λαϊκός από την εκπρόσωπος της κυβέρνησης, θα είναι ο Υπουργός Παιδείας. Ο τελευταίος μας είπε ήταν ο κύριος Γεράσιμος Αρσένης εκείνη την εποχή ως Υπουργός Παιδείας, όταν εξελέγει ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Τώρα θα βρίσκεται για
οποιαδήποτε νομική διαδικασία χρειαστεί να παρέμβει ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Στυλιανίδης. Εξεδόθηκε λοιπόν και μια ανακοίνωση από την Ιερά Σύνοδο. Είναι σύντομη, να σας τη διαβάσω. Λέει: Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τα παθητά της συγκινήσεως, αναγγέλει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Αγιωτά της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος εκοιμήθηκε εν κυρίω την 5η και 15η της 28ης μηνός Ιανουαρίου του 2008. Η προσκύρωνη εκδημία του αημνήστου Αρχιεπισκόπου ημών δημιουργεί μέγα κενό εν τη Εκκλησία της Ελλάδος. Η Εκκλησία της Ελλάδος δέεται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αημνήστου Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και υπέρ της αναδείξεως ανταξίου των περιστάσεων διαδόχου αυτού. Το σεπτόν σκήνομα του Αηδήμου Αρχιεπισκόπου εκτίθεται από τις μεσημβρίας της σήμερον εις λαϊκό προσκύνημα εν το Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών. Η κηδεία θα τελεστεί την 5η, 31η Ιανουαρίου 2008 και ώρα 10. Η Ιερά Σύνοδος παρακαλεί εκείνους εκ των πιστών οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν στέφανο προς τιμή του σεπτού νεκρού, όπως αντί τούτου καταθέσουν τα δωρεάς αυτών υπέρ των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων γενικώς. Αυτή ήταν μια λυτή ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Μάλιστα. Τώρα όλη η διαδικασία, δεν θα υπάρξει άλλη συνεδρίαση πλην αυτής που θα εκλέξει πλέον τον νέο αρχηγό. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Δημοσία δαπάνη θα κηδευτεί ως αρχηγός με τιμή αρχηγού κράτους. Με τιμές αρχηγού κράτους. Δεν είναι Υπουργός Παιδείας, είναι Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτός είναι ο τίτλος, γιατί λέμε παιδείας και δεν το διευκρινίζομαι. Να πω και κάτι άλλο για την εκλογή του Αρχιεπισκόπου. Κατά τους ιερούς κανόνας και κατά τον Μέγα Βασίλειο, κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, ο εκάστοτε Μητροπολίτης, είτε γίνει Αρχιεπίσκοπος ή Πατριάρχης ή Μητροπολίτης σε κάποια περιφέρεια, πρέπει να εκλέγεται από τον κλήρον και των λαών της περιφερίας που θα ποιμάνει. Όχι μόνο οι 77 ιεράρχοι, για να μην έχουμε παρεμβολές πολιτικές, οικονομικές, επιχειρηματικές. Θα πρέπει λοιπόν οι 400 ενορίες της Αθήνας, συν επιτροπές κατά ενορίες των πιστών, να κάνουν επιτροπές να ψηφιστούν 5 ή 10 από κάθε ενορία λαϊκή και λαός και κλήρος να επιλέξουν τον νέο αρχιεπίσκοπο, δηλαδή ένα νέο αρχιμεντρή της περιφερίας που θα είναι ηθικός, θα τον βάλουν στον θρόνο, θα φωνάξει ο λαός άξιος, άξιος, άξιος και θα αναγκαστεί η Ιερά Σύνοδος να τον εκλέξει Μητροπολίτη και κατόπιν Αρχιεπίσκοπο. Ναι, αυτό αλλά λέει η Ορθόδοξη Δογματολογία, για να αποφευθούν, προσέξτε, οι παρεμβάσεις, να είναι ηθικός, γιατί ο λαός ξέρει αν είναι ηθικός, να έχει φιλανθρωπικό έργο, να μην είναι φιλοοικουμενιστής, να μην είναι φιλονεωτεριστής και να ενώσει την Εκκλησία ο νέος Αρχιεπίσκοπος. Στην πορεία θα σας πω τι εννοώ και τώρα τι λέγω. Βλέπετε, κάτε την Ορθόδοξο. Μισό λεπτό, κύριε Βιλά. Είδατε όμως ότι δεν προβλέπετε τελικά αυτό για την εκλογή του νέου αρχιεπισκόπου. Δεν προβλέπετε από τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας αυτό. Ακριβώς. Αυτό το θέμα που θίγει ο κύριος Βίρλας είναι σπουδαιότατο. Η ρίζα των κακών, των σκανδάλων που συμβαίνουν κατά καιρούς και σύουν το έδαφος της Εκκλησίας και της ελληνικής πατρίδος γενικότερα. Οφείλεται, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που εορτάσαμε αυτές τις μέρες, στον πονηρό τρόπο εκλογής των ποιμένων. Ναι, ότι, αλλά είδατε, μισό λεπτό, μισό λεπτό, κύριε Σωτηρόπουλε. Ότι ορισμένοι αρχιερείς εκλέγουν, ενώ σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και τους κανόνες της Εκκλησίας και την πράξη της Αρχαίας Εκκλησίας, πρέπει οι ποιμένοι να εκλέγονται ψήφο κλήρου και λαού όπως οι βουλευτές. Γρηγόρο, όμως δεν ετέθη μια τέτοια ερώτηση. Όχι μόνο δεν ετέθη. Δεν προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας. Ο καταστατικός χάρτης. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται συνεχώς διαφώτιση. Γιατί να φτάσουμε. Ο καταστατικός χάρτης δεν μπορεί να είναι υπεράνω των ιερών κανόνων. Ο καταστατικός χάρτης έγινε το 1927, έγινε μια μετατροπή το 1977. Άρα έπρεπε αλλά να δεν μπορεί να είναι ο καταστατικός. Ερώτηση σχετικά με τη μετατροπή του. Ναι, ο καταστατικός χάρτης συγκρούεται πολλάκις με τους ιερούς κανόνες της Ορθοδόξης Εκκλησίας, που στηρίζεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, στα 7 Οικουμενικά Συνόδους, στα 11 τοπικά και στους πατέρας. Όχι, αυτό λέει η Ορθοδοξία. Συγνώμη. Και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας εκλέγει κλήρος. Δεν ξέρουμε αν είναι σήμερα όμως η κατάλληλη χρονική στιγμή για να τεθούν αυτά τα ερωτήματα. Απλώς ρίπτεται η ιδέα για το μέλλον. Μάλιστα. Αν θέλουμε να δούμε καλύτερη Εκκλησία, πρέπει να εκλέγει ο πιστός λαός και ο κλήρος. Είναι διάσταση εκκλησιαστική. Αυτό θα μπορούσε να έχει θέσει το ζήτημα η Ιερά Σύνοδος. Ότι η Ιερά Σύνοδος θα μπορέσει να θέσει ένα τέτοιο ζήτημα. Όχι αυτή την ώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια αλλαγή. Θα είναι σαν να λέμε συνταγματική αναθεώρηση. Μπορεί να γίνει εάν ο λαός των Αθηνών και οι κληρικοί μετά από 10 μέρες εκλέξουν ένα αρχιμαντρίτη
και να τον ενθρονήσουν και να φωνάξουν άξιος, 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 θα αναγκαστεί η Ιερά Σύνοδος να υποταχθεί στους ιερούς κανόνας και εις την θέληση κλήρου και λαού της Μητροπάλαιος που θα ποιμάνει ο νέος ιεράρχης. Νομίζω από την πείρα μου στο ρεπορτάζ, όχι το εκκλησιαστικό τόσο, γενικά το ρεπορτάζ, όσες φορές παρακολούθησα κάτι αντίστοιχο, δεν είχε και την ίδια αποδοχή από διότι την Εκκλησία. Δεν είχε δοθεί... όταν ο λαός φώναζε άξιος, άξιος για κάποιους ιεράρχες. Δεν σήμαινε ότι γίνονταν αποδεκτός και από την ηγεσία. Να εκλεγεί ο νέος αρχιεπίσκοπος, ένας αρχιμανδρίτης της περιφέρειας Αθηνών, όπως και σε όλες τις Μητροπόλεις, και αν ο λαός με τον κλήρο τον πάει στον Μητροπολιτικό λαό και τον ενθρονίσει ο λαός και ο κλήρος πιο που απλά, θα ποιμανθεί και φωνάξει άξιος, 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 θα αναγκαστεί η ιεραρχία να πειθαρχήσει στον λαό και τον κλήρο της περιφέρειας. Ο Μέγας Βασίλειος έτσι εξελέγει. Ο Μέγας Βασίλειος έτσι. Το είδαμε αρκετές φορές στο παρελθόν ότι ο κόσμος φώναζε για κάποιους Μητροπολίτες που ήθελε να ενθρονίσει σε κάποιες Μητροπόλεις και η Ιερά Σύνοδος δεν δέχονταν. Τοποθετούσε αυτό που είχε επιλέξει. Μάλιστα. Γρηγόρη, σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να συνδεθούμε με τη Μητρόπολη Αθηνών, όπου είναι συνάδελφος Κατερίνα Παπακοστόπουλου. Όταν έπρεπε να εκλεγεί ο αντικαταστάτης του εκπεσόντος του Ιούδα του Αποστόλου, ναι. Λοιπόν, εξέλεξαν οι πιστοί. Δεν μαθία. Εξέλεξε ο Πέτρος ή οι Απόστολοι. Μου κάνει εντύπωση πόσο εσείς που ξέρω πόσο έτσι... Επίσης... Κύριε Παπαχριστόπουλε, να πούμε ένα καλησπέρα καταρχήν. Ιατρός, επάγγελμα και είναι χρήσιμη η παρουσία σας σήμερα. Θα αναφερθούμε και σε όλο αυτό το γολγοθά από πλευράς υγείας που αντιμετώπισε ο Μακαριστός. Έχουμε συνδεθεί με την Ιερά Μητρόπολη. Ωραία. Είμαστε συνδεδεμένοι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παρά τη δυνατή Κατερίνα. Βροχή και το τσουχτερό, καλησπέρα Άννα. Παρά τη δυνατή βροχή και το τσουχτερό κρύο που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στην Μητρόπολη Αθηνών, πλήθος πιστών σειραίουν πραγματικά από τις 11.30 το πρωί που έφτασε εδώ η σωρός του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου για να προσκυνήσουν και να ποτίσουν φόρο τιμής. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το γεγονός ότι βλέπουμε πάρα πολλά νέα παιδιά. Βλέπουμε νέους ανθρώπους που το κήρυγμα του Αρχιεπισκόπου τους άγγιξε. Βλέπουμε παιδιά που τα έφερε στην ουσία ο Αρχιεπίσκοπος στην Εκκλησία να φτάνουν εδώ, μουσκεμένα πραγματικά, με τις ομπρέλες όλοι στα χέρια και να περιμένουν υπομονετικά στην ουρά. Αυτό δείχνει, πέρα από την προσωπικότητα, το χαρακτήρα του και την πορεία του, τη διαδρομή του στο πλαίσιο της ιεροσύνης, βλέπουμε και το ανθρώπινο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, που όπως χαρακτηριστικά μας είπαν και οι νέοι, τα τελευταία χρόνια δεν είχε βρεθεί άλλος να τους αγγίξει τόσο πολύ και να τους φέρει κοντά στην Εκκλησία, γιατί τους εκλαήκευσε και το Λόγο του Θεού. Έτσι πολύ απλά. Ναι. Να δώσουμε το λόγο στον πατέρα Δημήτριο που βρίσκεται δίπλα μου και είναι ο ιερέας της Μητροπόλεως για περισσότερα από 40 χρόνια, που γνώρισε πολύ καλά τον Αρχιεπίσκοπο και ως άνθρωπο αλλά και ως κληρικό. Πατέρα Δημήτριε, είναι μια μέρα πένθους για σας. Τι θυμάστε από τον άνθρωπο Χριστόδουλο αλλά και από τον Αρχιεπίσκοπο? Μετά τα όσα είπατε, τόσο χαρακτηριστικά για τον κοιμηθέντα αρχιεπίσκοπό μου, πρέπει να ομολογήσω και να τονίσω ότι ήταν μία χαρισματική προσωπικότητα. Προσωπικότητα πρικισμένη με οξία και εύστροφη διάνοια, μάλιστα δε την προσωπικότητα του αυτή βοηθούσε σημαντικά και ουσιαστικά οι σπάνιες πνευματικές και διανοητικές ικανότητες τις οποίες διέθετε και οι οποίες ήταν σχετικές με την ενάσκηση του υψηλού λειτουργήματός του. Θυμόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Ναι. Ναι, ολοκλήρωσε κορίτσι μου εσύ και θα σου ερωτήσουμε, έχουμε κάποια ερωτήματα. Όταν ερχόμασταν κάθε Κυριακή για να ακούσουμε το κήρυγμά του, ο τρόπος του, ο καταιγιστικός πολλές φορές, τα μηνύματα τα οποία περνούσε, που τα συζητούσαμε μετά για μία εβδομάδα και ειδησιογραφικά, αλλά και ως άνθρωποι. Γι' αυτό και τόνισα ότι είχε σπάνιες διανοητικές και πνευματικές ικανότητες και μπορούσε να προσεγγίσει και τους νέους και όλους τους ανθρώπους και την κοινωνία και τα προβλήματά τους. Γι' αυτό και έγινε αποδεκτός. Επομένως και ενάλωσε τον εαυτόν του και τον βίον του υπέρ της Εκκλησίας και του ποιμνίου του. Κατερίνα, να μεταφέρεις μία ερώτηση θα θέλαμε. Ωραία, κύριε Βέλλα. Πατέρα Δημήτρη, καλησπέρα, τα θερμά συλληπιτήρια. Δεχόμεθα τα συλληπιτήρια και αντευχόμεθα ζωή σε όλους, να τον ενθυμούμεθα και να τον μνημονεύουμε και να τον μιμούμεθα στην αγωνιστικότητα. Ένα ερώτημα μόνο θα θέσω, περιττό βέβαια να πω ότι τη διάρκεια των εορτών
1.600.000 δραχμές έδωσε κατ' εντολή του Αρχιεπισκόπου η Αρχιεπισκοπή να βγουν ταλέποροι άνθρωποι από τις φυλακές και να μην εγκαταλείψουμε αυτό το φιλανθρωπικό έργο, γιατί έκανε φιλανθρωπικό έργο ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και το αποκρύπτουν πάρα πολύ. Πέραν αυτού, το ερώτημά μου το εξής. Θα ήταν εύλογο κατά τους θείους και ιερούς κανόνας και κατά το Μέγα Βασίλειο να εκλέξετε εσείς ιερείς της Μητροπόλεως Αθηνών με εκπροσώπους ανά εν ωρία λαϊκών τον νέον Αρχιεπίσκοπο, ώστε να έχετε και την ευθύνη, ώστε να σας ποιμάνει ένας ηθικός και άξιος ιεράρχης και όχι ένας φυτευτός που μόνον οι 77 θα εκλέξουν. Η Εκκλησία μας, αγαπητέ, κατά την μακραίωνα παράδοσή της, έχει θεσπίσει με τους θείους και ιερούς κανόνες πως εκλέγεται είτε ο επίσκοπος είτε ο αρχιεπίσκοπος. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό αυτή τη στιγμή να πούμε ότι, ξέρεις, ο λαός δεν θα δεχθεί, δεν θα δεχθεί την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι και με βαθυτάτη συνέστηση της επιλογής των θα επιλέξουν ασφαλώς τον αρχιποιμένα εκείνον που και για εκείνους και για μας τους πρεσβυτέρους και για το λαό του Θεού θα εργαστεί. Ο λαός όμως έχει και γνώση και γνώμη και εσείς οι κληρικοί πάρα πολύ καλά γνωρίζετε ότι ο ποιμενάρχης που θα σας ποιμάνει τα επόμενα χρόνια, όπως σε κάθε Μητρόπολη ολοκλήρους της Ελλάδος, θα πρέπει να εκλέγεται ψήφο, κλήρο και λαού. Και δημοκρατικό είναι και επεμβάσεις δεν θα υπάρχουν, ούτε πολιτικές, ούτε έξωθεν, ούτε κακόπιστες. Και εσείς ο λαός και ο κλήρος της περιφέρειας, στη συγκεκριμένη, όπως και ο μακαριστός Νικηφόρος που απέθανε σήμερα, Ιθάκης κλπ. Θα πρέπει λοιπόν ο λαός και εκεί της Ιθάκης να επιλέξει τον επίσκοπο, δηλαδή έναν αρχιμανδρίτη της περιφερίας σας. Διαφωνείς που τον γνωρίζετε, αυτό, ο θα είναι ηθικός, θα ο είναι τίμιος. Ο λαός δεν μένει αμέτωχος. Ο λαός συμμετέχει με πολλές άλλες εκδηλώσεις. Όχι, δεν συμμετέχει, πάτερ Δημήτρη. Είναι απαράγραπτο δικαίωμα του ευσεβούς λαού να εκλέγει τους ποιμένες που θα τον ποιμάνουν. Αν ο λαός εκλέγει βουλευτάς από τους οποίους εξαρτώνται πρόσκαιρα συμφέροντα, υλικά συμφέροντα, πόσο μάλλον πρέπει να εκλέγει τους ποιμένες από τους οποίους εξαρτώνται αιώνια συμφέροντα. Κύριε Σωτηρόπουλε, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως εδώ και αιώνες εκλέγονται οι αρχιερείς μας. Το ξέρω, αλλά απέτυχε αυτό το σύστημα. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέει το εξής, ότι στην αρχή εξέλεγε ο κλήρος και ο λαός και κατόπιν επεκράτησε ο πονηρός τρόπος. Έτσι τον χαρακτηρίζει. Να εργαστούμε, από μια ομάδα. Να εργαστούμε κλήρος και λαός, να δώσουμε όλη την ψυχή μας στο λαό του Θεού, να τον φέρουμε κοντά του και εν συνεχεία να γίνει και αυτό που αυτή τη στιγμή προτείνεται. Πατέρα Δημήτρη. Κυρία Γρούζα. Ναι. Ναι. Στην πρώτη εκκλησία που θα το συζητήσουμε μισό λεπτό για να αποδεσμεύσω τον πατέρα Δημήτριο. Όχι, 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 μισό λεπτό, συγγνώμη κύριε Σωτηρόπουλε. Η καλλιέργεια του ποιμνίου, κυρία Δρούζα, δεν είναι η ενδεδειγμένη αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλες ευθύνες. Ναι, καταλαβαίνουμε τι εννοείται. Δεν είναι έτοιμη, εννοείται. Ο κύριος Σωτηρόπουλος προτείνει ότι ο λαός πρέπει να μετέχει. Αλλά τι έχουμε κάνει εμείς οι ποιμένες για το ποιμνιό μας? Εννοείται ότι δεν θα γνωρίζουν σε βάθος τις προσωπικότητες των ιεραρχών. Δηλώσει, δεν έχουμε θυσιαστεί για το ποιμνιό μας. Και επομένως δεν έχουμε κατηχήσει. Και επομένως δεν έχουμε διδάξει το λαό μας. Επομένως, να τον διδάξουμε. Μάλιστα. Διότι ο λαός αυτός ενδεχομένως να παρασυρθεί εδώ και εκεί και να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Θα τον διδάξουμε ποια είναι τα κριτήρια της καλής εκλογής ποιμένων. Ότι ο ποιμήν πρέπει να έχει αυτά και αυτά όπως και αυτά τα προσόντα. Όπως έχετε κύριε Σωτηρόπουλε και έχετε κατηχήσει γενναίες νέων ανθρώπων, να δουλέψετε πράγματι να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό πατέρα σημείο. Πατέρα Δημήτριε, και ο λαός να μία τελευταία ερώτηση. Ποια είναι η δική σας, μια δική σας ανάμνηση προσωπική με τον μακαριστό? Εγώ με τον αείμνηστο τον Χριστόδουλο συνδέομαι από το 1963 όταν έπαιρνε το πτυχίο στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών όταν ήμουν επιμελητής. Περιγράψτε μας κάτι που έχει... Από το 1963 μέχρι πρόσφατα είμαστε πολύ δεμένοι χωρίς να φαινόμαστε διασθενείς φιλίας.
Περιγράψτε μας μία σκηνή, κάτι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ και θα μείνει για πάντα στη μνήμη σας. Χαρακτηριστική για εκείνον. Η φιλία και η αγάπη ήταν όταν ενώπιος ενωπίου λέγαμε μερικές αλήθειες. Για τα της πίστεως, της Αγίας και άλλα ιερά και όσια του γένους μας. Τον είχατε δει σε στιγμές που λύγιζε? Εγώ όχι, αλλά όταν χρειαζόταν να κάνουμε τις μάχες για τα ιερά και τα όσια, τότε ασφαλώς και ανταλλάσσαμε γνώμες. Έτσι μάλιστα. Καυστικός πολλές φορές και δυναμικός ήταν και με εσάς. Και όταν... με εμένα και εγώ με εκείνον. Φίδρο με σχέση αγάπης, αλληλοσεβασμού, αλλά και δυνατού λόγου όταν ήταν αναγκαστικό. Απεράντου σεβασμού και υπακοή αλλά και μαχητικότητα. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύουμε. Θα ήθελα όμως να καλωσορίσουμε όλοι τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε? Έχει πέσει η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή την άποψη που λέμε την εκκλησιαστική και είναι και δημοκρατική και κατά Θεό. Μισό λεπτό, κύριε Βίρλα, γιατί είπε ο κύριος Σαρής ότι δεν είναι αυτό το θέμα και δεν είναι αυτή η ουσία. Τι εννοείται, κύριε Σαρή? Τώρα θα μιλήσουμε για τον εκλειπώντα αρχιεπίσκοπο. Ναι. Διότι αυτό το θέμα, με αφορμή όμως την απόφαση της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο πιστώνεται από το εκκλησιαστικό δίκαιο, δηλαδή το οποίο είναι διοικητικό δίκαιο της χώρας μας. Για την εκλογή νέου αρχιεπισκόπου. Συνεπώς παρέλκει η συζήτηση τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεδομένος ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η εκλογή. Ναι. Το άλλο είναι να δούμε, και λοιπόν, οι επίτροποι που εξουσίαζαν τα συσίτια, τα υλικά πράγματα εξελέγονταν. Εγώ πολύ φοβάμαι αν τυχόν το θέσουμε αυτό έτσι όπως το έχετε θέσει. Μπορεί να οδηγηθούμε στο συνδικαλισμό τη συνδιοίκηση των πανεπιστημίων όπως γίνεται σήμερα. Έτσι θα γίνει. Ο πιστός λαό να γίνουν μητρώοι. Το έχω ζήσει στα πανεπιστήμια και ξέρω. Λοιπόν, πολύ σωστά το θέτει ότι σήμερα μιλάμε όμως για τον Αρχιεπίσκοπο. Να δούμε ένα βίντεο, ένα ιστορικό γύρω από την προσωπικότητά του και το έργο του. Ο λαός απόψε μιλάει. Ήρθε κοντά στην νεολαία, κάθισε μαζί της στην καφετέρια, στα αμφιθέατρα, στα προάβλια των σχολείων. Τους είπε ανέκδοτα και τους κάλεσε να περάσουν το κατόφλι της ενορίας της γειτονιάς τους. Και είπε ένα παιδί στο άλλο, ρε εσύ, τον Χριστόδουλο τον πάω. Και εγώ απαντάω. Και εγώ σας πάω. Πρωταρχικός του στόχος ήταν να οδηγήσει την Εκκλησία στο χώρο της ψηφιακής εποχής. Ίδρυσε την ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδας, αναβάθμισε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, κάνοντας μάλιστα και ο ίδιος εκπομπή στα RGNA. Εξέδωσε το περιοδικό της Αρχιεπισκοπής Τόλμη. Παράλληλα, συνέγραψε πλήθος επιστημονικών και επικοδομητικών κειμένων, ενώ αρθρογράφησε στον εκκλησιαστικό τύπο και τις εφημερίδες. Επί των ημερών του, η Εκκλησία μίλησε για θέματα ταμπού, για τη βιοειθική, την άγαμη μητέρα, τα ναρκωτικά. Αναβαθμίστηκε το κοινωνικό της έργο και ιδρύθηκαν νέοι οργανισμοί σε τομείς όπως η Μέρινα για τους τοξικομανείς, η συμπαράσταση προς τους οικονομικούς πρόσφυγες, την κακοποιημένη γυναίκα, την άγαμη μητέρα. Με την ίδρυση της αλληλεγγύης μη κυβερνητικής οργάνωσης στήριξε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη. Το φιλανθρωπικό έργο της Αρχιεπισκοπής σημείωσε σημαντικές προόδους. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος έλαβε μέρος σε πολλές αποστολές στο εξωτερικό. Συμβολικά παραδίδω ένα κουτί με τη βοήθεια αυτή στα χέρια του Ιγέννη. Το πρώτο του ταξίδι ήταν στο Φανάρι και η ανταπόδοση του ταξιδιού από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν άργησε να έρθει, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια. Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο ιεραρχών σε όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν διαπυρός και σιδήρου, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις επικράτησε η σύνεση για το καλό των δύο εκκλησιών. Ήταν ο πρώτος προκαθήμενος Ελλαδικής Εκκλησίας που επισκέφθηκε το Βατικανό και τον Πάπα Βενέδικο το 16ο, αλλά και ο πρώτος που υποδέχτηκε στην Ελλάδα τον τότε αρχηγό της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, Πάπα Ιωάννη Παύλο τον 2ο, παρά τις όποιες αντιδράσεις. Επισκέφθηκε σχεδόν όλες τις εκκλησίες ανά τον κόσμο με κρίσιμες και σημαντικές επαφές, όπως αυτή με τον Ρώσο Πατριάρχη Αλέξιο. Ο Αθηνών Χριστόδουλος όρκησε 2 Προέδρους Δημοκρατίας και 2 Πρωθυπουργούς. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό για να μπορείτε να έχετε όλο το χρόνο να μιλήσετε γύρω από το έργο και την προσωπικότητά του και να έχουμε κοντά μας και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.
Θα συνδεθούμε μαζί του τηλεφωνικά αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να υποδεχθούμε και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία βεβαίως τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο. Καλησπέρα σας, Μακαριότατε. Μας ακούτε? Σας ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Καλό. Ξέρουμε ότι είχατε άριστες σχέσεις με τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο. Μάλιστα. Και σας είχε βοηθήσει. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Τόσο για την προσωπικότητά του, την άποψή σας για το έργο του, για τις θέσεις του. Μάλιστα. Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, κύριος Χριστόδουλος, ήταν μια δυναμική εκκλησιαστική ηγετική προσωπικότητα, η οποία ηγήθηκε της Εκκλησίας της Ελλάδος μια περίοδο κοινωνικο-πολιτικών και τεχνολογικών, θα έλεγα, εξελίξεων. Και με το δικό του χάρισμα, με την με τις γνώσεις του, με την γενικότητα την τάση του, συνέβαλε τα μέγιστα στο να δώσει νέο παλμό στην Εκκλησία της Ελλάδος, και εκείνο το οποίο τον χαρακτήριζε το γεγονός και αμεσότητα τον λαό με όλες τις πτυχίες, ίσως με την νεολαία. Μάλιστα. Όπως είπε ο λόγος, επιτυχίες παγωγικών και... Δεν ακούγεται καλά η γραμμή. Η Εκκλησία εστερεί από την ως αξιολόγου δράστου και πραγματικού ηγέτου. Ναι. Δεν σας ακούμε βέβαια εμείς πολύ καθαρά. Εσείς μας ακούτε, Μακαριότατε? Σας ακούω μάλιστα. Ναι. Θα θέλαμε, θυμάστε έτσι, θέλετε να μας περιγράψετε κάποιες πιο προσωπικές στιγμές σας μαζί του? Και μάλιστα τον εντυπώμε στην Αυστραλία, στην Καμπέρα της Αυστραλίας, όταν είχαμε πάει. Ναι. Για να συμμετάσχουμε στην ομιγενική θέληση του Παντοκίνου του Πολίτη Κλησιών. Αυτός ο πρόσωπος της αντιπροσωπείας της Ελλάδος και ο πρόσωπος του Πατριαρχείου του Ιεροσολύμου και και ακριβώς ο πρόεδρος της Ελληνοφυσίας σκέφτημε ο Σίδνεϊ, όρους ναούς. Δεν θα μπορέσουμε. Δεν γίνεται δυστυχώς. Δεν ακούμε καλά. Μας ακούτε εσείς, Μακαριότατε, και δεν μπορούμε εμείς να σας ακούσουμε καθαρά. Δεν πειράζει. Είναι δυστυχώς, θα χρειαστεί να διακόψουμε. Λυπούμεθα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Ερχότανε με διαστήματα και δεν ακουγόταν. Καταλαβαίνατε τι έλεγε? Όχι. Μάλιστα. Τώρα, πάμε... Θα πρέπει να σταματήσουν και αυτοί που κάνουν κορκοδηλί στα δάκρυα τώρα, ναι, που ύβριζαν κατά καιρούς τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Αυτή είναι η ουσία κατ' εμέ, και να σταματήσουν τα δίθεν και τα μεν και τα... Σας παρακαλώ, για να μπούμε λοιπόν στην ουσία αυτής της συζήτησης. Τι εννοείται, γίνεται πιο συγκεκριμένη όλοι σας και θέσετε με το όνομά τους λίγο το τα πράγματα. Πρωί, στις διάφορες εκπομπές είδα παρουσιαστές, δημοσιογράφους, σχολιαστές να χύρουν κορκοτήρια δάκρυα, εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν σταυρωτές του. Θυμήστε μας περιστάσεις που... Διότι ο εκ λοιπόν Αρχιεπίσκοπος υπήρξε όντως μία ηγετική προσωπικότης, πρικισμένη, χαρισματική, αγωνιστής, με θάρρος, με τόλμη, και έλεγε μερικά πράγματα με το όνομά του. Δηλαδή έλεγε το αυτονόητο με το όνομά του. Δέχθηκε λοιπόν ανίκιες επιθέσεις
από όλο το φάσμα των αυτοαποκαλουμένων εξυγχρονιστών ή προοδευτικών κατά τη δική τους κρίση. Λοιπόν, το φάσμα των οποίων δεν περιορίζεται σε μία πολιτική παράταξη ή σε ένα πολιτικό κόμμα, αλλά είναι διάσπαρτη σε όλη την παράταξη της εξουσίας. Αυτοί που ασκούν σήμερα εξουσία, αυτοί που ελέγχουν τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους, αυτοί οι οποίοι είναι κίνσορες της νέας ηθικής και της νέας πολιτικής ορθότητας, όπως λένε, το political correct, όλοι αυτοί λοιπόν είχαν πέσει σαν τα σκυλιά πάνω στον αρχιεπίσκοπο. Ναι. Λοιπόν, και για να σας πω κάτι... Μισό λίγο να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί θέλω να σας ακούει και εκείνος. Είναι ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ψωμιάδης. Καλησπέρα. Μιλήσω να τελειώνω. Καλησπέρα σας, μας ακούτε? Σας ακούω, ναι. Κύριε λοιπόν, νομάρχη, γιατί σας βλέπω αναστατωμένο? Γιατί δεν είναι δυνατόν να περιμένω 3/4 με εγώ ελάχιστος απέναντί σας, απέναντι στους φιλοξενούμενους σας, να ακούω πράγματα οποία δεν μπορώ να κάνω ζάπ και να ακούσω κάποιο άλλο κανάλι, γι' αυτό αναγκάστηκα να τα πετάξω και να φύγω. Δεν είναι δυνατόν να ακούω να ψηφίζουν οι κοσμικοί ότι φυτευτός θα είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος. Δεν θέλω εγώ τέτοιο αρχιεπίσκοπο, σίγουρα. Αλλά δεν δέχομαι και τέτοιες κουβέντες. Αν μας καλέσατε για να αποφασίσουμε τι θα γίνει. Κύριε Λομάρκα, επιτρέψτε μου, σας άκουσα με προσοχή, διαφωνώ ριζικά. Διαφωνώ, σας σέβομαι, το ξέρετε. Εγώ συμφωνώ με το Ευαγγέλιο. Δέχομαι πολλές από τις θέσεις σας, αλλά κάνετε και λάθη πολλά. Ναι. Πώς θα ψηφίσουν κοσμικοί σήμερα? Μπαίνουμε στην τελική διαδικασία. Με συγχωρείτε. Η διαφωνία σας, κύριε Νομάρχα, Δεν υπάρχει διαφωνία. Δεν μπόρεσα να αντέξω τη συζήτηση. Εσείς, κύριε Νομάρχα, θέλετε να πω τις απόψεις μου? Ένα λεπτό, ναι. Μισό λεπτό. Εσείς έχετε εκλεγεί από το λαό. Μπορεί να αλλάξει αυτό σήμερα? Βεβαίως. Να αλλάξει σήμερα? Όχι σήμερα. Ρίπτομαι την ιδέα και σήμερα ακόμη μπορούσε να αλλάξει. Έχετε αντιληφθεί τι έχασε σήμερα η Ελλάδα? Το έχετε αντιληφθεί? Δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα της εκλογής είναι άλλο. Αυτό λέμε. Γιατί με καλέσατε, με συγχωρείτε, για αυτό που θα εκλεγεί ο νέος? Έφυγε ο προκαθήμενος για την αιωνιότητα. Μπράβο. Θα τον αντικαταστήσει άλλος. Ωραία. Και πρέπει να προσέξουμε. Εμείς θα αποφασίσουμε. Ορίστε. Εμείς θα αποφασίζουμε. 70 και Μητροπολίτες δεν ξέρουν, η ελληνική πολιτεία δεν ξέρει. Δε... Εμείς είμαστε οι σοφοί επί παντός θεμάτων. Εσάς δεν σας εξέλεξαν 70 άνθρωποι, σας εξέλεξε ο λαός της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ψωμιάδη, επειδή και σας αγαπώ και το ξέρω ότι είστε ένας αγωνιστής. Και εγώ τον αγαπώ και τον σας αγαπώ. Και εγώ κάποτε είπα να σας δω και πρωθυπουργό και το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Αξίζετε πάρα πολλά. Αλλά λέμε τι επιβάλλει η ορθόδοξος δογματολογία, το εκκλησιαστικό δίκαιο. Μπορεί να αλλάξει σήμερα. Βεβαίως μπορεί να αλλάξει. Αυτό στασιά... Το λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το λένε οι Ιερείς. Στασιάζεται. Λέμε... Στασιάζεται. Εδώ στο Βυζάντιο ξέρουμε τον Λεκαπινό που έβαλε τον... τον αδελφό του 16 χρόνο, τον Θεοφύλακτο, ο οποίος είχε γεννήσει. Ναι, αλλά στο Πατριαρχείο. Και κάποιο κουσούρι και τον έκανε Πατριάρχη. Ναι, αλλά στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, επί παραδείγματι, κλήρος και λαός επιλέγει τον νέο και ψηφίζει Πατριάρχη. Κλήρος και λαός στο Πατριάρχειο Αλεξανδρίας. Υπάρχει κάποιο δίκαιο. Διότι θα σας έλεγα κάτι άλλο. Στο Ισλάμ, οι Χομεϊνοί είναι εκείνοι οι οποίοι με την ψήφο του λαού βγαίνουν και διοικούν. Αυτή είναι η διάσταση στο Ισλάμ μεταξύ του καθεστώτος. Η εκλογή του Πατριάρχη Αλεξανδρίας που γίνεται από κύριο και λαό είναι λάθος. Λοιπόν, θέλω το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας δεν εκλέγει Πατριάρχη. Σήμερα, ψηφοκλήρου και λαού. Σήμερα, συμφωνώ μαζί σας, είναι θέμα προς συζήτηση. Αλλά δεν είναι το θέμα το σημερινό. Σήμερα μιλάμε για τον προκαθήμενο της ελληνικής εκκλησίας, τον οποίον χάσαμε. Δεν μιλάμε για αυτόν τον οποίον θα εκλέξουμε αύριο. Αυτό ενδεχομένως θα είναι ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής. Λέγαμε όμως πάντοτε. Εμείς ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Βεβαίως. Μην το στρέφουμε και πηγαίνουμε άλλο. Λέγει και ο λαός. Και περνάει η ώρα. Ο βασιλεύς απέθανε, ζει το βασιλεύς. Ο αρχιεπίσκοπος απέθανε, ζει το νέος αρχιεπίσκοπος. Δεν υπάρχει ακόμη τώρα. Άρα λοιπόν, ο αρχιεπίσκοπος εκοιμήθη, επήγει στα αιωνίους μονάς, εκείνος που περιμένει τον καθένα μας θα το κρίνει και ευχόμεθα ο άνθρωπος να βγει, να πάει εν παγαθό, εν ειρήνη και εν μετανία πιστεύω, εις τα
ουρανίους μονάς. Κύριε Βίρλα, ένας αποχαιρετισμός σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουμε την ανάγκη ακριβώς να μιλήσουμε για την προσωπικότητα και το έργο αυτού του ανθρώπου. Εγώ θυμάμαι με την. Μισό λεπτά. Όχι, γιατί προηγείται ο νομάρχης, ο οποίος είναι και σε σύνδεση και μάλιστα καθυστερήσαμε και να συνδεθούμε. Σας θυμούμαστε όλοι τώρα, 31 Δεκεμβρίου, να τον έχετε επισκεφθεί. Και να είστε πολύ βαθιά συγκινημένος. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα εγώ να δείχνω τα βίντεο για να θυμίζω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πρέπει να πω ότι σίγουρα ο μακαριστός Χριστόδουλος δεν ήταν φυτευτός. Ακούστηκε μια λέξη φυτευτός θα είναι ο επόμενος. Ναι, κανείς ακούστηκε. Δεν είναι φυτευτός γιατί γίνεται μια διαδικασία που εγώ τη σέβομαι. Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν αυτός που κατέκτησε τις καρδιές του συνόλου σχεδόν, ακόμη και αυτών κύριε καθηγητά που προσπάθησαν να τον κατασπαράξουν. Έτσι, αυτό ακριβώς. Εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή κοντά του, χρόνια τώρα, στα δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι στα δύσκολα δίπλα στον συνάνθρωπό σου. Εξηγήστε μας τι εννοείτε. Επιτρέψτε μου, εμείς οι πολιτικοί είμαστε αρεστοί όταν είμαστε κοντά στα ρηχά, στα εύκολα. Σας λέω λοιπόν ότι το στάθηκα το 2000 με τις ταυτότητες. Το στάθηκα το 2002 τότε που γινόταν με τα Πατριαρχία όλο αυτό το Σύρια. Δύο φορές με πήρε τον Οκτώβριο το προηγούμενο από το Μαϊάμι και μιλήσαμε. Γιατί μιλήσαμε, ήθελε να ακούσει τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην Ομαρχία. Τι γίνεται στην Ελλάδα. Στις εκλογές τις δικές μου, όταν κάποιοι εμένα πήγαν να με σταυρώσουν, από το αεροδρόμιο Μακεδονία πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος Σάββατο μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «Παιδί μου, προσεύχομαι για σένα, να βρεις δύναμη να σταθείς όρθιος και να κερδίσεις». Και το τελευταίο, το συγκλονιστικό, η παρουσία μου πριν ένα μήνα στο σπίτι του. Αγαπητοί μου και αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να σας πω ότι αρνήθηκαν τον. Απαγόρευαν οι γιατροί να σηκωθεί εκείνη τη μέρα από το κρεβάτι. Και με υποδέχτηκε όρθιος γιατί. Τι είπε εκείνη την ώρα, ότι τον Παναγιώτη θα τον υποδεχθώ γιατί είναι μέλος της οικογένειας. Σας διαβάζω λοιπόν ένα σημείο μόνο μιας επιστολής που μου έστειλε από το Μαϊάμι της Αμερικής 10 Οκτωβρίου του 2007. Να ξέρεις Παναγιώτη, μεταξύ των άλλων, δεν χάνω το θάρρος και την υπομονή μου. Είμαι αρχιερεύς του υψίστου και έταξα τον εαυτό μου παιδιώθεν εις πιστήν διακονίαν Ιησού Χριστού με όλη μου την ύπαρξη. Αφήνομαι λοιπόν εις την αγάπη Του. Ο Θεός ξέρει και έχει για όλους. Αυτά τα λόγια είναι ανεξίθυλα. Όταν με πήρε την επόμενη μέρα που τοποθέτησα την ελληνική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο, ξέρετε τι μου είπε, ότι η σημαία και η εικόνα του υψίστου έπρεπε να βρίσκονται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτός ήταν ο τεράστιος άνθρωπος, αυτός ήταν ο ηγέτης της ελληνικής κοινωνίας. Όχι της πολιτικής, όχι της εκκλησίας, ο ηγέτης. Έχουμε πολλούς ηγέτες σήμερα κύριοι. Έναν πέστε μου. Για να πούμε τον νέο αρχιεπίσκοπο, γιατί ο άνθιμος δεν είναι μία εθνική κεφαλή για την ελλαδική εκκλησία. Ο Σπάρτης Ευστάθιος δεν είναι μία κεφαλή. Δεν είπα για ηγέτη, είπα. Ο άνθιμος που είναι και πατριώτης σας, εκεί μητροπολίτης σας, δεν είναι κεφαλή, δεν μπορεί να ηγηθεί. Ο κύριος Σαρής και ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αγαπητέ, είπα για ηγέτη της κοινωνίας, όχι να ηγηθεί της εκκλησίας. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μικρό περιστατικό. Ναι. Και να μας περιγράψετε τέτοια περιστατικά από προσωπικές σας εμπειρίες. Για να δείτε τις επιθέσεις στο περιθώριο των επιθέσεων που δεχόταν ο Χριστόπουλος. Είμαι στο γραφείο του στην Αρχιεπισκοπή και βλέπω ότι έχει ένα τρανζίστορ μετέδιδε ποντιακά τραγούδια. Του λέω, τι είναι αυτά τα ποντιακά τραγούδια. Και μου κάνει νόημα. Φοβόταν ότι είχαν βάλει κοριούς και στο γραφείο του. Και του λέω, μα τέλος πάντων, μπορεί να φέρνεις έναν ηλεκτρονικό κάθε πρωί να ψάχνει για τους κοριούς. Θέλω να πω, δηλαδή, τέτοιος ήταν ο κλοιός τον οποίο είχε δεχθεί στο ίδιο του το γραφείο μέσα. Για να καταλάβετε, δηλαδή, ότι ζούσε σε μια εποχή, σε ένα περιβάλλον δικτατορίες. Και όταν έκανε δηλώσεις
για εθνικά θέματα, για πολιτικά θέματα. Κυρία Δούλζα, σαν, σαν Έλληνας πολίτης είχε δικαίωμα και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης να εκφέρει κρίση για διάφορα πράγματα. Τον κατηγορούσαν ότι παρεμβαίνει στην πολιτική. Λέτε και έκανε νόμους. Γι' αυτό τι λέτε, κύριε Νομάρχα. Ο τελευταίος συνδικαλιστής. Αυτός ο ασυμβίβαστος, άνθρωπος, ο ασυμβίβαστος, έκανε και λάθη. Υπερέβαλε πολλές φορές. Ποια θεωρείτε όμως, λάθη του, όταν ονομάστε ο τελευταίος, επιτρέψτε μου, όταν ο τελευταίος κουνιστός και ο κάθε Φυρφυρίκος και ο κάθε Αρουραίος έχει άποψη για όλα, ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει άποψη, έτσι. Ποιος του αφαιρεί αυτό το δικαίωμα. Συμφωνώ απολύτως με εσάς. Προσέξτε με, προσέξτε με. Ναι, αλλά κύριε Νομάρχα, λάθος του όταν αναφέρεστε, τι, δεν θα θέλατε να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι εννοείτε. Ποια εσείς αξιολογήσατε ως λάθη δικά του. Υπερέβαλε πολλές φορές, ξεπερνούσε τα όρια. Όχι ότι δεν έπρεπε να ομιλεί, αλλά καμιά στιγμή ήταν επειδή ήταν αυθεντικός, ξεπερνούσε τα όρια, δεν είχε φρένο. Θέλετε να μας δώσετε παράδειγμα για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοείτε. Ήταν και πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Ίσως εννοεί κάτι τέτοιο. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Νομάρχα, ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε, μπορεί κάποιες θέσεις του να ήταν για κάποιους ακραίες. Δείτε εθνικιστικές. Ήταν πατριώτης. Μακάρι όλοι να είμαστε πατριώτες όπως ο μακαριστός Χριστόδουλος, ο οποίος διέθετε τεράστια αποθέματα ψυχής και το απέδειξε. Να ξέρεις ότι θα πεθάνεις και να μένεις όρθιος στο σπίτι σου. Ναι. Με αξιοπρέπεια, με θάρρος, με περίσσευμα νουθεσίας για εμάς τους νέους. Έβαλε την νεολαία με το σκουλαρίκι μέσα στην εκκλησία. Έβαλε τις τηλεοράσεις μέσα για να μαθαίνει ο κόσμος και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Να ακούει και μια διαφορετική λέξη. Αυτό έκανε ο Χριστόδουλος. Άφησε παρακαταθήκες για όλους μας. Μία ερώτηση, μισό λεπτό να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ έχω ερώτηση. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Λίγο, να μας περιμένει. Τρία λεπτά είναι μόνο. Σας παρακαλώ, αν με αγαπάτε. Σας παρακαλώ. Σας αγαπώ τότε. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ και σας αποδεσμεύουμε. Εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολύ πλούσιο υλικό και άλλες συνδέσεις. Βεβαίως. Καταρχήν και το κέντρο έχει κατακλειστεί από τηλεφωνήματα. Είναι μαθητές, άνθρωποι που γενικά καλό που είχαν ακριβώς επαφή, ήταν επικοινωνία, είχαν την τύχη. Ήταν δημοφιλέστατος. Κύριε Παπαξιτόπουλε, ορίστε, ο λόγος εσάς, θέλατε να πείτε κάτι. Θέλω αμέσως μετά όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη που έχει εγώ δώσει θέλω εμάς ο εκπρόσωπος τύπου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, Τιμόθεος Άνθης. Θέλω, κυρία Δρούζα, να μιλήσω σαν πολίτης. Και θέλω να θυμίσω. Μισό λεπτό να πούμε ένα καλησπέρα στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλησπέρα, εκπρόσωπο του Λαϊκού Συναγερμού. Καλησπέρα σε όλους. Θα δώσω και μια είδηση λίγο αργότερα που αφορά την Εκκλησία. Βεβαίως. Θα μείνει στην ιστορία και σας το λέω, το θυμόνται όλοι οι εργαζόμενοι στον Ευαγγελισμό. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος αποφάσισε να έρθει να επισκεφτεί το Δώμα. Το 1 τρίτο το δώμα του Ευαγγελισμού είναι μια αίθουσα συγκεντρώσεων. Έτσι, για να καταλαβαίνει. Εκείνη την ημέρα, κυρία Δρούζα, κινδύνεψαν άρρωστοι. Κινδύνεψαν από την αγάπη που είχε ο κόσμος στον Αρχιεπίσκοπο. Πρέπει κανονικά το 1 τρίτο να μείνει στις θέσεις τους. Οι άλλοι να ανέβουν πάνω. Δεν κρατιότανε κανείς. Έχει μείνει στην ιστορία και στη μνήμη του Ευαγγελισμού. Τι εννοείτε το 1 τρίτο να μείνει στις θέσεις Πρέπει τους, την ώρα που γίνεται οποιαδήποτε διάλεξη, κάποιοι γιατροί να είναι στα τμήματά του. Δεν καθότανε κανένας, όχι γιατροί, εργαζόμενοι, τίποτα. Κατακλείστηκε το αμφιθέατρο, ήταν μια απίστευτη συγκέντρωση. Θέλω ακόμα να θυμίσω το εξής. Όταν είχαμε δυσκολίες για βοήθεια στις ανθρωπιστικές αποστολές και θυμίζω όταν πήγαμε στη Σερβία, σαν ΕΙΝΑΠ, και δυσκολευτήκαμε γιατί θέλουμε εκείνη την ώρα χρήματα να πληρώσουν τα φάρμακα κλπ. Ξέραμε ότι βρίσκαμε πάντα πόρτα ανοιχτή στον Αρχιεπίσκοπο. Όχι μόνο βόηθαγε. Μας έβαζε έναν όρο να μην δημοσιούμε ποτέ, να μην δημοσιοποιούμε ποτέ τη βοήθεια που μας έκανε. Και θυμάμαι μάλιστα έτσι αυτό το τέρδε τα αστεία που έλεγε, θέση για μένα έχει. Αγάπαγε πάρα πολύ τους Σέρβους, αγάπαγε τους Σέρβους γιατί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Είμαστε η μοναδική χώρα τότε και λίγες αποστολές πήγανε και πραγματικά είχε συγκινηθεί. Τι εννοούσε θέση για μένα υπάρχει. Στο πούλμαν που πηγαίναμε, αν υπάρχει θέση και για αυτό ναι. Και τι λέμε. Η αμεσότητα που είχε στον επικοινωνιακό τρόπο. Και θυμάμαι ακόμα το εξής. Πριν 1,5 χρόνο όταν βρεθήκαμε στο Λίβανο, που και εκεί έχει πάρα πολλούς χριστιανούς, για όσους δεν το ξέρουν, αθόρυβα μας βόηθησε.
Χρειαστήκαμε χρήματα για στρώματα για τους πρόσφυγες που ερχόσαν από νότια. Ναι. Και πάλι μας έβαλε σαν όρο να μην πούμε τίποτα. Εγώ θέλω να θυμίσω ένα πράγμα που ίσως να διαφωνούν, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός στα ζητήματα της Εκκλησίας. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος ανέβηκε πάρα πολύ στα μάτια όλων των Ελλήνων. Mm-hmm. Στη συνάντησή του με τον Πάπα. Ήταν μια ιστορική συνάντηση που αγκάλιασε πάρα πολύ κόσμο. Το χαρακτηρίσατε προλίγο ως επαναστατική, ναι, όμως. Για εμάς που δεν είμαστε, προσέξτε, πιθανό να έχω και άδικο. Εγώ δεν επιμένω. Μόνο ο Πάπας που ποτέ δεν υποστήριξε, αλλά πάντοτε. Έδειχνε μια μεγαλοσύνη. Κύριε Σωτηρόπουλε, μπορεί. Πάντοτε. Αυτά μπορεί. Είναι ιστορική αλήθεια. Αλλά έδειχνε μια μεγαλοσύνη. Ο συγκεκριμένος Πάπας είναι υπέρ της μακεδονικής γλωσσικής γλώσσης και εκκλησίας. Και θέλω να σας πω τι εντύπωση έκανε μια ομιλία του Αρχιεπισκόπου όταν κάθισε και ανέλησε την παγκοσμιοποίηση, που στο βωμό του χρήματος και του κέρδους θυσιάζονται τα πάντα. Να μια απάντηση όμως εδώ, μην φύγει έτσι. Ναι. Ο Άγιος Μάρκος ο Εφέσου Ευγενικός λέγει τον Πάπα να καταράστε εσαΐ, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Καμία συνεργασία με αβαπτίστους, Λατίνους ή Προτεστάντας. Εγώ... Και θα πρέπει ο νέος αρχιεπίσκοπος να μην, ναι, είμαστε απόλυτη, τόσο ακραίοι. Η Ορθοδοξία να είναι η αλήθεια, η μοναδική. Να μην είμαστε τόσο ακραίοι, γιατί έχουν αποστολική διαδοχή, όπως δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Έχουν αποστολική διαδοχή. Είναι αβάπτιστοι οι Λατίνοι, είναι εκτός εκκλησίας, είναι αιρετικοί και μόνο του αβαπτίσματος τους αποδεχόμαστε. Με αγάπη και δεν θέλω να γίνω αιτία διαφωνιών. Κύριε Παπαστόπουλε, σας ακούσαμε σε άλλο λεπτό. Αγαπητός γιατρέ. Κύριε Ανδρούζα. Ναι. Διαφωνείτε με αυτή πάντως την, σε εισαγωγικά πολιτική, πολιτικό άνοιγμα. Τι λέμε εμείς προσωπικά. Εκείνο που δεν θέλαμε, κύριε Ανδρούζα, ήταν όντως ο αρχιεπίσκοπος χαρισματικός. Εμείς που διαβάζαμε εκκλησιαστική ιστορία. Ναι, αλλά διαφωνείτε με την προσέγγιση που έκανε. Δεν έχουμε άλλον αρχιεπίσκοπο που να είχε αυτή την ευχέρεια του λόγου. Ολοκληρώστε τι θέλετε. Την αμεσότητα. Μα συνεκίνησε, λοιπόν, και ο τρόπος που αντιμετώπισε το θάνατο. Κύριε Σωτηρόπουλε, να μιλήσουμε. Ναι, θα μιλήσετε. Λοιπόν, ήταν σπουδαίος, είχε πολλά προσόντα, αλλά ως προς τον Πάπα είναι, ναι, κάτι που ευσεβής λαός το επικρίνει. Εγώ δεν το επικρίνω. Τώρα, κύριε Βελόπουλε. Δεν είμαι ασεβής. Δεν είναι μας. Εγώ δεν είμαι ασεβής. Θέλει να μας καθυποτάξει, ήταν η τελευταία τώρα. Κανείς δεν είμαστε ασεβείς. Βάζετε τελεία. Τον ονομάσατε ως εχθρό που θέλει να μας καθυποτάξει, για τον Πάπα μιλώντας. Κύριε Ανδρούζα, τον Μακαριστό τον γνώριζα από Βόλου, όταν ήταν Μητροπολίτης. Εγώ θέλω να μείνω σε κάτι το οποίο δεν το ανέφερε κανείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια λεπτομέρεια η οποία είναι ουσιαστική. Ναι. Όταν βρισκόταν στο Μαϊάμι και τον άνοιξαν εντός εισαγωγικών οι γιατροί για να του βάλουν το μόσχευμα και είδαν ότι δεν μπορεί να γίνει, το μόνο μέλημά του μόλις ξύπνησε ήταν αν το μόσχευμα πήγε στον δεύτερο από αυτό, ναι, δηλαδή μπράβο, έγινε καλά ο άνθρωπος. Έτσι, σωστά. Το μόνο μέλημά του. Αυτό και μόνο. Αυτό πώς το γνωρίζετε. Το είπε ο ίδιος όταν έδωσε συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου. Έχει δίκιο ο κύριος Βελόπουλος, έτσι είναι ακριβώς. Και εγώ το έχω. Θα πω το εξής. Ναι, ήθελα να πω μέσω αυτής της συνέντευξης κι εσείς. Ο Μακαριστός ήταν πολύγνωστος. Ήταν πολύγνωστος, ήταν γνώστης ειλικρινά πάρα πολλών θεμάτων. Αλλά αυτό που τον έκανε να διακρίνεται από τους υπόλοιπους ήταν ότι ήταν πολύ ευαίσθητος. Και επίσης ήταν πατριώτης. Ήταν πατριώτης. Ήταν πρόσφυγας δύο φορές. Κύριε Σωτηρόπουλε, επιτρέψτε μου λίγο. Ναι. Ήταν δύο φορές πρόσφυγας. Την πρώτη φορά οι γονείς του ήρθαν από την Ανατολική Θράκη και τη δεύτερη φύγανε από την Ξάνθη και πήγανε με τους Γερμανούς 40 στην Αθήνα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη Μικρά Ασία, τις αλύτρωτες πατρίδες, όπως τόλμησε να πει. Και σήμερα που όλοι αυτοί που ορμούν και λέγουν τι καλός που ήταν τότε, τον ευοβάρδιζαν το 99-2000 με ύβρις, άκοσμες προς το πρόσωπό του. Είχε μιλήσει για τις αλυσμόνες πατρίδες της Μικράς Ασίας και είχαν πέσει όλα τότε τα κοράκια, εντός εισαγωγικών, λέγοντας τον μιλιταριστή, εθνικιστή, σοβινιστή και άλλα επίθετα για τον αρχιεπίσκοπό μας. Επίσης ήταν ο Ποιμένας που στάθηκε εναντίον των Αμερικανών στο βομβαρδισμό που έγινε στη Γιουγκοσλαβία. Επίσης ήταν αυτός που κίνησε γη και ουρανό, ώστε ο Ζισκάρ Ντεστέν αλλά και οι Ευρωπαίοι να εντάξουν την ελληνική ιστορία στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα γιατί δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Και αυτό είναι κάτι που ειλικρινά εμένα με κάνει να κλείνω το γόνι μπροστά του. Τόλμησε να πει εθνικό ύμνο, όχι μόνο μες στην εκκλησία αλλά και έξω από αυτήν. Ο ίδιος έκανε ιστοσελίδα, στο διαδίκτυο, ψηφιακή, ραδιόφωνο και όλα αυτά που τον κάνουν διαφορετικό.
Είναι ο άνθρωπος που ήρθε κοντά σε ναρκωμανείς. Κυριάκο. Είναι ο παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ολοκληρώστε δύο λεπτά. Να ολοκληρώσω. Θέλω να απαντήσει. Κάθομαι, κύριε Βίλα, μία ώρα και αναμένω να μιλήσω. Κυριάκο, λοιπόν, ένα θα σου πω, γιατί γνωριζόμεθα πολλά χρόνια. Μήπως κάποιοι δεν τον χώνευαν και του βάλαν κάποιο μικρόβιο και τον πέθαναν. Αυτό δεν το έχω ακούσει από κανέναν γιατρό. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω άποψη. Μήπως λέω, μήπως. Δεν έχω άποψη. Λέω το εξής όμως. Για κύριε Βίλα, τι σας κάνει τώρα να βάζετε. Κάνει να ακούγονται αυτά. Τόσο έτσι, να δυναμητίζετε κατά αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση. Λέω το εξής, κύριε Βίλα, επιτρέψτε. Για τα δικά του φρονήματα, για τα πατριωτικά του και θρησκευτικά του. Ήταν ο πρώτος. Επειδή έχω καθυστέρηση, δεν σε ακούω. Ναι. Ήταν ο πρώτος που πήγε στον Περισσό στα γραφεία του Κουκουέ. Μπράβο, ναι. Όσο και αν φαίνεται αυτοπέριο. Ήταν τεράστια υπέρβαση, κύριε Βίλα. Και αυτοί είναι Έλληνες. Και αυτοί είναι Έλληνες. Ήταν υπέρβαση. Ναι. Κύριε Βελόπουλε και σε όλους σας. Είχε, Έλληνες. Να, πείτε μας κάτι. Είχε συμβούλους ή ήταν και προσωπικές του επιλογές και ιδέες αυτές. Είχε ένα κακό περιβάλλον. Όχι, ως προς όλα αυτά που ακούμε τώρα. Όλες αυτές οι ιδέες ήταν καθαρά προσωπικές. Είχε πάρα πολλές. Είχε συμβούλους. Είχε μυαλό, είχε γνώσεις πολλές. Που του φτιάχνανε μια στρατηγική, εν πάση περιπτώσει. Ήταν δικές του, κύριε Δρούσα. Το περιβάλλον τον αδίκησε. Έτσι, επίσης, έτσι, είναι θα ήθελα έτσι. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ακούστε, κύριε Δρούσα, είδηση. Ναι. Θέλω, κάνω μια έκκληση. Η Εκκλησία περνάει δύσκολες στιγμές. Θέλω, γιατί ακούω διάφορα από δημοσιογραφικά παραμάγαζα, τις επόμενες 20 μέρες, γιατί ακούω για DVD, για βίντεο που αφορούν Μητροπολίτες, ότι θα παιχτούν και θα λεχθούν πολλά σε διάφορες εκπομπές. Κάνω μια έκκληση σε αυτούς τους ανθρώπους. Φτάνει το χτύπημα στην Εκκλησία μας. Μην το συνεχίσουν, γιατί εύχομαι να κάνω λάθος, να μην έχει συμβεί τίποτα. Να μην συμβεί τίποτα. Αλλά μην ακούσετε τις επόμενες μέρες από συναδρέφους να λένε για ροζ ιστορίες Μητροπολιτών, να προσπαθούν να εκθέσουν Μητροπολίτες και προσωπικότητες. Με στόχο. Οι οποίοι θέλουν να γίνουν αρχιεπίσκοποι. Κάποιοι θέλουν να γίνουν αρχιεπίσκοποι. Και επειδή κάποιοι έχουν στα χέρια τους υλικό το οποίο τους εκθέτει, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι ίδιοι, προσπαθούν να κάψουν υποψηφιότητες και υποψηφίους. Ναι. Εύχομαι αυτές οι πληροφορίες να μην πραγματοποιηθούν. Συμφωνώ, αλλά θα πρέπει οι ανήθικοι να μην τολμήσουν να βάλουν υποψηφιότητα για τους ανθρώπους. Δεν διαφωνούμε. Και να κάνω αλλά και μην μια πάμε παρένθεση. Στην ιστορία των εκβιασμών, κύριε Βίλα. Και μια παρατήρηση. Επειδή λέμε ο κύριος Χριστόδουλος. Όταν εκοιμήθη ο κάθε Μητροπολίτης, το λέμε ο κύριος. Όχι ο κύριος. Κύριος. Κύριος είναι όταν είναι εν ζωή. Ναι. Κύριος όταν έχει αποδάσει. Όλοι μαζί θα παρακαλούσα τώρα να παρακολουθήσουμε. Αείμνηστος. Αυτό με τις φωτογραφίες και τα λοιπά, να μην το δούμε τις επόμενες 20 μέρες. Πες το και εσείς, θα το πούν και οι υπόλοιποι. Είναι σημαντικό. Γιατί θα εκτεθεί η Εκκλησία μας για ακόμη μια φορά. Η Εκκλησία θα εκτεθεί εάν εκλεγεί κανένας κακός. Τώρα εφόσον το θίξατε, αυτό πρέπει να συζητηθεί. Τότε θα εκτεθεί η Εκκλησία. Καλύτερα όσοι είναι κακοί και ξέρετε τι λέγω, να μην βάλουν υποψηφιότητα. Μισό λεπτό να σας ρωτήσουμε κάτι. Και ευσεβής νέος αρχιεπίσκοπος. Κύριε Βουλευτά, να ρωτήσουμε κάτι. Μην ταυτίζουμε την Εκκλησία με τους σκανδαλοποιούς. Η Εκκλησία έχει αγνή διδασκαλία. Μισό λεπτό, μιλάει τώρα για συγκεκριμένα πρόσωπα. Σας παρακαλώ, να ρωτήσουμε κάτι. Αν υπάρχουν μερικοί σκανδαλοποιοί, αυτή είναι η υπεύθυνη για την κατάσταση του. Εσάς, μισό λεπτό παρακαλώ, κύριε Βελόπουλε. Η επίκλησή σας αυτή είναι ώστε να μπορεί η διαδικασία. Χωρίς να μην διαταραχθεί η διαδικασία της διαδοχής. Είναι στους δύο πόλους. Αν κάποιοι εκ των Μητροπολιτών εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες, να μην θέσουν υποψηφιότητα. Εάν επίσης κάποιοι σέβονται την Εκκλησία, να μην μιλήσουν καθόλου, γιατί το Πίμνιο, ενώ είχε έναν ηγέτη τεραστίων διαστάσεων, ο οποίος εκοιμήθη, θα αρχίσει να προβληματίζεται για τα όσα διαδραματίζονται. Και εννοείται να μην μιλήσουν προς το παρόν λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει για τη διαδοχή. Να αποσιωπηθούν για πάντα. Δεν είναι θέμα αποσιώπησης, το τονίζω. Είναι όσοι εμπλέκονται και αν εμπλέκονται και αν είναι αλήθεια σε αυτές τις ιστορίες, να μην θέσουν αυτό τους υποψήφιο. Μην εκτεθεί η Εκκλησία μας. Το κάνουμε πολύ αγάπη για αυτούς που αν εμπλέκονται και εφόσον εμπλέκονται. Και το δεύτερο για τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα το σκέφτονται το κάνουν. Ας μην το κάνουν. Έκκληση. Και μακάρι να κάνω λάθος. Και εννοείται να βγουν αργότερα πραγματικά στοιχεία. Κυριακό, δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους συναδέλφους δημοσιογράφους εάν βγάλουν κάτι στην επικαιρότητα. Να γίνει μην μιλάμε γενικά για όριστα, λίγο πιο να συγκεκριμένα να καταλαβαίνουμε. Εάν ο νέος αρχιεπίσκοπος είναι ευσεβής, είναι ηθικός, είναι φιλάνθρωπο, είναι ακτίμων, ανήκει σε μοχοναχολόγιο κατά την Ορθόδοξη δογματολογία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε.
Όσοι λοιπόν έχουν προβλήματα ηθικής τάξεως ή οικονομικών ατασταλιών ή και άλλα πολλά, να μην θέσουν υποψηφιότητα, διότι αυτοί πρέπει να αγαπούν την Εκκλησία και όχι δημοσιογράφοι και μόνο. Αυτό είπα. Άρα εσείς έχετε πληροφορίες ότι υπάρχουν στοιχεία για υποψηφίους. Σας είπα, άκουσα από δημοσιογράφους ότι έχουν στοιχεία και μπορούν να τα δημοσιεύσουν. Δημοσιεύσανε την προηγούμενη εβδομάδα δύο ημερήσιες εφημερίδες πρωτοσέλιδο, αυτό που λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος. Αυτό που λέω, δυστυχώς φοβούμαι ότι θα έχουμε για ακόμη μια φορά διασυρμό λέγοντας, στο κείμενο. Να πω και τις εφημερίδες, το διαβάσαμε όλοι. Και η Αυριανή το έγραφε, αν δεν κάνω λάθος, πρωτοσέλιδο, ότι μην τολμήσουν κάποιοι αρχιερείς να πάνε για υποψήφιοι αρχιεπίσκοποι, γιατί θα βγουν οι ροζ κασέτες. Αυτό είναι ο εκβιασμός που έλεγα. Εφημερίδες, δηλαδή, κάτι είναι ο εκβιασμός που έλεγα και αυτό με ενοχλεί. Η Ελλάδα και πολιτικά και εκκλησιαστικά οδηγείται σε εκβιασμούς. Και πολιτικά πρόσωπα και εκκλησιαστικά είναι ανεπίτρεπτο. Και το λέω και το υπογραμμίζω. Χρειαζόμαστε αρχιεράρχη, χρειαζόμαστε ένα αρχιεπίσκοπο όντως διαβιέστατο, διάφανο και κυρίως να είναι άμεμπτος. Δεν λέω πρόσωπα ή όνομα. Γι' αυτό λέμε εμείς να εκλέγει ο κλήρος και ο λαός στην περιφέρεια. Δύσκολο είναι, δύσκολο. Αυτό είναι δύσκολο. Έναν ηθικό που τα τον γνωρίζει. Τα δύσκολα έχουν αξία, όχι τα εύκολα. Τελικά στην παρούσα φάση είναι δύσκολο. Στην παρούσα φάση έχουν... Πάντοτε θα είναι παρούσα φάση. Θα φτάνουμε στο τέλος του κάθε προκαθημάτου. Κάτι άλλο να ρωτήσουμε. Θα λέμε τώρα δεν είναι τον παρόντο. Κύριε Σωτηρόπουλε, κάτι άλλο. Σχετικά με τους υποψηφίους, πότε θα ανακοινωθεί για το ποιοι θα είναι. Μέσα στις επόμενες 20 μέρες θα πρέπει κάποιοι, οι 77 που υπάρχουν και οι 77 έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα. Μάλιστα. Όσοι λοιπόν θέσουν υποψηφιότητα... Για να πούμε και τη διαδικασία λίγο. Η διαδικασία θα εκλεγούν από την ιεραρχία μέσα στο Μητροπολιτικό. Θα βγουν 3-4-5. Πόσοι μπορούν, υπάρχει αριθμός, υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό υποψηφιωτήτων. Σας είπα και οι 77 μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα. Δεν υπάρχει περιορισμός, θα πρέπει όμως ο νέος αρχιεπίσκοπος να είναι ηθικός. Κατανοητό το είπαμε. Πάμε να παρακολουθήσουμε όλοι την συνέντευξη που έχουμε του Αρχιμανδρίτη και εκπροσώπου τύπου του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου, Τιμόθεο Άνθη. Η πρώτη μας συνάντηση ήταν εδώ στο συνοδικό χώρο. Ήταν πάρα πολύ διαχειτικός και πολύ ανοιχτός με όλους τους κληρικούς οι οποίοι εργάζονται, διακονούν σε αυτόν τον κεντρικό οργανισμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και κυρίως έτσι θέλησε αυτός να γνωρίσει εμάς παρά εμείς να γνωρίσουμε εκείνον. Του άρεσε να συνεργάζεται με νέους ανθρώπους, να ακούει τους νέους ανθρώπους, να έχει επικοινωνία με αυτούς και με βασικό του μέλημα και σκέψη το να μπορέσουν να προχωρούν τα πράγματα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήταν ένα άνθρωπος που μπορεί να ακούει τους άλλους, είχε τη δική του άποψη. Και για να την αλλάξει έπρεπε να του δώσεις πολλά στοιχεία για να πιστεί και να αλλάξει. Όμως την άλλαζε με πολύ ευκολία από τη στιγμή που επίθετο ότι όλα τα επιχειρήματα τα οποία του έλεγες είναι θετικά και θα έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα για το θέμα το οποίο συζητούσαμε. Ήταν άνθρωπος που δεν εκάμπτε το εύκολα. Είχε έτσι πάρα πολύ μέσα του τοποθετημένη την έννοια της πατρίδας. Ήταν άνθρωπος ο οποίος την αγαπούσε, την υπεράσπιζε. Το γνωρίζουμε αυτό όλοι μας και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα και ζωντανά. Δάκρυζε τις περισσότερες φορές όταν ομιλούσε για την πατρίδα, για τα δικαιώματά της, για την παρουσία της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, για την παρουσία της στην οικουμένη ολόκληρη. Και εμείς είχαμε αυτή τη δυνατότητα να το ζούμε καθημερινά μαζί του, διότι οι ώρες οι οποίες εργαζόταν εκείνος ήταν ατέλειωτες. Ατέλειωτες. Εμείς νεότεροι άνθρωποι από αυτόν, καμπτόμεθα, κουραζόμεθα, εκείνος συνέχιζε μέχρι τα αργά μεσάνυχτα να εργάζεται και να προετοιμάζει τα πράγματα της επομένης ημέρας. Πίστευε ότι έπρεπε να εξυγιανθούν τα ιδρύματα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ό,τι επρόσφερε έπρεπε να ήταν τέλειο, για να ανακουφίζονται οι άνθρωποι και να αυτό που θα παίρνουν να το παίρνουν με αξιοπρέπεια. Να μην έρχονται στην Εκκλησία ως επέτες, ως ζητιάνοι, αλλά να έχουν την δυνατότητα με μια ευγένεια ψυχής να απολαμβάνουν αυτό που δίνει η Εκκλησία. Μάλιστα. Τώρα, είμαστε και σε σύνδεση με τη Μητρόπολη Αθηνών.
Η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου είναι κοντά μας. Mm-hmm. Καλησπέρα, δεν ξέρω αν έχετε σας. Ήχο, Κατερίνα, ναι, έχει μας. Ήχο. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ η κυρία Παπανδρέου, η οποία διατηρούσε και προσωπική φιλία με τον Αρχιεπίσκοπο. Θα μας πει εκείνη περισσότερα και αναλυτικότερα. Πώς νιώθετε και τι έχετε να μας πείτε. Καλησπέρα και από όλους εμάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθα να αποτίσω τον ελάχιστο φόρο τιμής από μένα στον Αρχιεπίσκοπο Μακαριστό πια, που έχει περάσει στην ιστορία. Θα κρατήσω στο μυαλό μου, στη μνήμη μου, με συγχωρείτε γιατί έχω και επιστροφή του ήχου, θα κρατήσω την τελευταία μας τηλεφωνική συνομιλία που ήταν λίγες μέρες μετά τη γιορτή του. Μου τηλεφώνησε ο ίδιος για να ευχαριστήσει και είχαμε έτσι μια πολύ γλυκιά, πολύ συμπαθητική κουβέντα. Θα κρατήσω λοιπόν καλά και ευλογημένα χρόνια, καλή μου. Αυτό που θα πω από καρδιάς, έχουν μιλήσει προλαλήσαντες και έχουν πει σχεδόν όλα, είναι ότι ξεχώρισε σαν Αρχιεπίσκοπος, έκανε έργο μεγάλο, έφερε τον κόσμο ξανά στις εκκλησίες, κρίθηκε, επικρίθηκε σκληρά από διάφορους πολιτικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, η θέση του στα εθνικά θέματα ήταν μία φωνή σημαντική, αγαπούσε την Ελλάδα. Και αυτό που πάνω θέλω να πω είναι ότι έφερε την νεολαία στην Εκκλησία. Θα χρησιμοποιήσω την έκφρασή του, σας πάω. Ναι. Τους πήγαινα λοιπόν τους νέους και οι νέοι τον πηγαίναν. Θα μας λείψει και θα τελειώσω με μία ευχή, λέγοντας ότι ας έχουμε όλη την ευλογία, όλο το ποίμνιο να έχει την ευλογία του στα δύσκολα χρόνια και στις δύσκολες μέρες που περνάμε και που έρχονται, και να πούμε να είναι ελαφρύ το χώμα το που θα το σκεπάσει. Εμείς θα το θυμόμαστε. Ένα ερώτημα, κύριε. Ένα ερώτημα. Καλησπέρα σας, καταρχάς. Καλησπέρα. Έχω κρατήσει το όνομα Παπανδρέου, αν δεν σας πειράζει. Κυρία Παπανδρέου, βεβαίως. Σας αγαπώ βεβαίως. Και το ξέρετε. Και είμαι ένας από τους δημοσιογράφους που σας υποστήριξα ότι απέσαν τα σκυλιά. Δυστυχώς δεν έχω εικόνα και δεν ξέρω με ποιον μιλάω. Ο Χρήστος ο Δήρλας, ο δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Κάποτε που έπεσαν κάποιοι να σας φάνε. Μια γυναίκα μόνη έπεσαν να σας φάνε. Ναι. Ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Θέλω να σας συγχαρώ για την αγάπη σας προς την Εκκλησία και προς τον Αρχιεπίσκοπο. Ήταν χρέος μου. Και να σας κάνω μία ερώτηση. Καθήκον μου. Επειδή γνωρίζετε. Δεν έχω μετανιώσει ποτέ γι' αυτό και πιστεύω ότι και από εδώ και πέρα ο δρόμος μου είναι αυτός. Επειδή γνωρίζετε και το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, που δεν έχω ακούσει αυτή τη στιγμή να λέγεται από πουθενά. Βεβαίως. Πέστε μας κάτι και εσείς από το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Μα ήταν σεμνός άνθρωπος και αυτά, όπως κάποιοι άλλοι άνθρωποι, δεν φροντίζουν να το διατυμπανίζουν και το διαλαλούν, γιατί η πραγματική φιλανθρωπία δεν διαφημίζεται. Είπαμε τώρα μετά θάνατο να τα λέμε, ώστε ο νέος Αρχιεπίσκοπος να είναι και αυτός φιλάνθρωπος. Όλοι το ευχόμαστε και προσευχόμαστε γι' αυτό. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Να. Καλό βράδυ. Γεια κάποια σας. Άλλη ερώτηση θα θέλατε. Το πρώτο που... Θα θέλατε ερώτηση στην κυρία Παπανδρέου. Ερώτηση. Αλλά δεν είχε τύχει να. Γνώμη, μισό λεπτό, κύριε Σωτηρόπουλε. Είχε τύχει με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου να μιλήσετε για την προσωπικότητα του. Όχι, Μακαριστού. Γιατί ήταν μεταγενέστερος. Ναι, βεβαίως, αλλά λέω εάν εντωμεταξύ ήταν στα κοινά, ήταν στην εκκλησία, μήπως είχε τύχει. Όχι, ήταν ένας δραστήριος Μητροπολίτης Δημητριάδος τότε. Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ και θα μου επιτρέψετε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε και εμείς. Αποχωρήσω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σας ακούμε. Συγγνώμη, ναι. Σας διακόψα. Γιατί θέλω να γυρίσω στη συνέντευξη που έχουμε επίσης διακόψει του εκπροσώπου τύπου. Ναι. Τι λέγατε. Το ξεχάσατε, κύριε Σωτηρόπουλε. Ξέρετε, λέγαμε πολλά μπορούμε ναι, να πούμε. Έχετε δίκιο. Εγώ μισό, να τότε πω κάτι να γυρίσω. Προσωπικό. Ξέρει τον Πανελλήνιο, ο εκκλησιαστικός, ο θρησκευτικός κόσμος, ότι από το φανάρι έγινε σε μένα μια κραυγαλαία αδικία και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη απέναντι του προκαθημένο που έφυγε την αιωνιότητα, διότι τρεις φορές απευθύνθηκε στο φανάρι, στην κορυφή της Ορθοδοξίας, λοιπόν, και με υπεστήριξε, άλλο που δεν έτυχε κατανοήσεως, και έφτασε ο Πατριάρχης στο σημείο, σε μια περίοδο, να καταστήσει ακοινώνητο τον Αρχιεπίσκοπο
κατά έναν τρόπο να τον αφορήσει. Ναι. Λοιπόν, πράγματα ποιος, τα οποία... μιλήστε συγκεκριμένα τώρα. Οποία, μιλήστε οποία, πιο καθαρά, απλά να καταλάβει ο κόσμος τι λέτε. Να πω απλά. Εγώ σαν θεολόγος και ιεροκήρυκας πήγα στο εξωτερικό και ήλεγξα έναν αρχιεπίσκοπο. Ξέρει ο κύριος Σαρής. Πέστε τον, ο Αυστραλίας Τηλιανός. Πέστε τον. Η μέρα Χριστούγεννα έγραψε ότι ο Χριστός ήταν ατελής και αμαρτωλός. Μάλιστα. Όπως τον περιγράφει ο Καζαντζάκης με τη Μαγδαληνή και τα τι αυτά. Τον ήλεγξα και αυτός είχε φίλους επισκόπους που δεν τους εκλέγει ο λαός δυστυχώς και έκαναν μια αντικανονική σύνοδο και χωρίς να με καλέσουν σε απολογία. Μάλιστα. Και χωρίς καν να απαγγείλουν συγκεκριμένη κατηγορία και χωρίς να έχουν δικαίωμα, γιατί εγώ ανήκω στην Εκκλησία της Ελλάδος, δεν ανήκω στο φανάρι, με αφόρησαν. Και ο Χριστόδουλος με υπεστήριξε ο άνθρωπος, αλλά δεν εισακούστηκε. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βελόπουλε, μισό λεπτό, γιατί έχουμε διακόψει τη συνέντευξη. Ήθελα να πει από Παπανδρέου κάτι, αλλά δεν μπορούσα. Δεν ξέραμε. Τον ήξερε, τον εγνώριζε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Πανδρέου. Μα γι' αυτό και εγώ ρώτησα. Γιατί ήταν από τους επειδή ξέρω ότι τον γνώριζε. Αν θυμάστε που ήταν με την υπόθεση Σεραφείμ και με την ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας. Ναι. Διαχωρισμός κράτους και Εκκλησίας. Ναι. Όταν ο Τρίτης έκανε πίσω. Τον έτσι, εγνώριζε. Έτσι. Και το θεωρούσε εντός εισαγωγικών αντίπαλο. Ναι, ακριβώς. Και επίσης να πω ότι και ο Κώστας Καραμαλής, ο καινούριος πρωθυπουργός, αλλά και ο Γιώργος Πανδρέου ήταν αντίπαλοι εντός εισαγωγικών. Με το θέμα των ταυτοτήτων. Ναι, θα πάμε το και σε αυτό. Δεν... Μισό λεπτό δηλαδή, να κάνουμε το όχι, απαραίτητο. Ήθελα να πούμε ότι ο αρχιεπίσκοπος αργότερα ήταν πολύ φιλικός και με τους δύο. Ναι. Δείχνει η μεγαλοψυχία του ανδρός. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και με πολλές άλλες συνεντεύξεις που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Πάμε σε αυτό το σημείο. Μισό λεπτό, επειδή έχουμε πολλές συνεντεύξεις που... μας δείχνουν, έτσι, μιλούν από μόνες τους για την προσωπικότητα του Μακαριστού. Θα ήθελα να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη του εκπροσώπου τύπου Τιμόθεου Άνθη. Μιλάει για τις επιθέσεις που είχε δεχθεί ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος. Για πάμε να ακούσουμε. Ένας φιλόσοφος λέγει το εξής, ότι πετροβολούν το δέντρο το οποίο έχει καρπούς, για να μπορέσουν να ρίξουν τους καρπούς κάτω, είτε να τους γευθούν, είτε να τους χαλάσουν. Σαφώς λοιπόν και ο Μακαριότατος επετροβολεί το, μέσα σε εισαγωγικά οι λέξεις αυτή παρακαλώ, γιατί είχε πάντοτε έναν λόγο, είχε μία φωνή που την είχε ανάγκη και η Εκκλησία και οι άνθρωποι μας. Και είχε την δυνατότητα να έχει ένα καμπανάκι και να μας ξυπνά όλους πνευματικά. Αυτό το πράγμα ενοχλούσε. Αυτό το πράγμα του προσέφερε πολλές φορές στενοχώρια, επιθέσεις, δύσκολες καταστάσεις. Όμως μπορεί να στενοχωρεί το φυσιολογικό και ανθρώπινο, αλλά η δύναμή του δεν εξαντλεί το, δεν γύριζε πίσω. Αυτό συνέχιζε και το είδαμε πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά γεγονότα της αρχιεπισκοπίας του. Και αυτό ήταν, ξέρετε, και η δύναμη που αντλούσαν και οι ιεράρχες και όλοι εμείς. Ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να είμαστε δίπλα του και να τον στηρίζουμε για να υπάρχει αυτή η θέση της Εκκλησίας, η φωνή της Εκκλησίας, ζωντανή, δυνατή. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Μιλάει για τις επιθέσεις, όλοι γνωρίζουμε, ειδικά την περίοδο 2005 που είχε βγει το παραεκκλησιαστικό και τις υποθέσεις αυτές. Κύριε Σαρή. Θα ήθελα να πω το εξής. Είπατε κάτι σημαντικό στο διάλειμμα, είναι καλό να ακούνε οι τηλεθεατές μας. Ακριβώς. Βέβαια, η πικρία την οποία δοκίμασε, η συνεχής αυτή πικρία, η οποία βέβαια ήταν... υπεράνθρωπες δυνάμεις κατέβαλε για να μπορέσει να υπερφαλαγγίσει αυτές τις επιθέσεις οποίες δεχόταν. Εγώ πιστεύω, δηλαδή προσωπικά, την αρχιεπισκοπική αυλή για αυτό. Ότι είναι ένας παράγοντας, βέβαια οι γιατροί είναι αρμοδιότεροι εμού,
που συνετέλεσε στην εμφάνιση της νόσου. Γιατί η νόσος αυτή έχει και μια προσδιόριστη παράγοντες οι οποίοι την προκαλούν, αλλά είναι βέβαιο ότι η κακή ψυχολογική κατάσταση είναι εκείνη η οποία, από την οποία αναδύεται η νόσος. Και υπό αυτήν την έννοια, όχι υπό την έννοια ότι του βάλανε μικρόβιο ή του, τον δολοφόνησαν εν ψυχρό, με την έννοια αυτή είναι υπέτειοι της νόσου κατά τη δική μου την άποψη, στο μέτρο που εξήγησα, όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα χύνουν κροκοδίλια δάκτυλα. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω ότι μεταξύ αυτών δεν είναι οι δεδηλωμένοι εξυγχρονιστάς και αντιεθνικιστάς και προοδευτικοί οι οποίοι έχουν καταλάβει τα μετερίζια και ελέγχουν το κράτος και τους ιδεολογικούς μηχανισμούς, όπως είπα, αλλά είναι και η ίδια η θεολογική σχολή. Η θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν εκείνη η οποία ήταν ενάντια στον Αρχιεπίσκοπο. Και μάλιστα στη σύγκρουση του Αρχιεπισκόπου με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, στήριξαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και θα ήθελα σας να πω, να κάνω εντός εισαγωγικών ένα μικρό κουτσομπολιό, αλλά είναι χρήσιμο αυτό. Διότι εγώ την εποχή εκείνη δίδασκα στη θεολογική σχολή, ήμουν φιλοξενούμενος καθηγητής και μάλιστα έπαυσα να είμαι φιλοξενούμενος από τη στιγμή που στήριξα τον Αρχιεπίσκοπο. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Διότι προσδοκούσαν οι καθηγητές, μπορώ να πω και ονόματα, να λειτουργήσει η θεολογική σχολή Χάλκης για να πάνε ως ομότιμοι ή ως επισκέπτες καθηγητές να παίρνουν διπλό μισθό. Διότι έδιναν τις συμβουλές τους στο Πατριαρχείο έναντι αδρωτά της αμοιβής. Έτσι είναι ή δεν είναι έτσι? Δυστυχώς. Και παίρνουν τεραστίους μισθούς σε καθηγητέ του Πανεπιστημίου. Και είναι καθηγητέ του Πανεπιστημίου που, αυτό δεν είναι υπερβολή που θα πω, δεν ξέρουν γράμματα. Κύριε Αδρουζά, ορίστε κύριε Βελόπουλε, και θέλω να περάσουμε απλά και σε άλλη μια συνέντευξη. Ναι, ναι, απλά να πω το εξής. Όσες φορές επιχειρήθηκε ομαδό χτύπημα εναντίον του Αρχιεπισκόπου, αν διαβάζαμε τα φύλλα, υπήρχε μια απαξία προς το πρόσωπο. Και μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που δεν έγραφαν ο Αρχιεπίσκοπος, ο Παρασκευαΐδης. Ναι. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη ντροπή προς το θεσμό. Συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κύριος Αρής, ότι έχει παίξει ρόλο στην πορεία, τη μετέπειτα της υγείας του, όλο αυτό το γιατρός δεν είμαι, έχει τον κύριο Παρασκευαϊδη. Το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει. Ίσως η ψυχολογική σου κατάσταση να μην είναι ενδεδειγμένη. Δηλαδή το άγχος, η πίεση και όλες αυτές οι επιθέσεις, οι ανίκες επιθέσεις. Δηλαδή όταν είσαι αρχιεπίσκοπος και ο οποιοσδήποτε αλόθρησκος, δεν σε λέει Παρασκευαΐδη. Σε λέει Παναγιώτη, σε λέει Μακαριώτη, σε λέει Αρχιεπίσκοπο. Ποια είναι η άποψή σου για την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου? Ποια πρέπει να είναι? Όχι, πρωτού πάμε σε αυτό. Μισό λεπτό, θα θυμηθούμε τώρα ένα απόσπασμα. Μόλις είχε γίνει Αρχιεπίσκοπος, το Μάιο του 1998 δίνει μια συνέντευξη για το Βήμα στον γνωστό δημοσιογράφο Θανάση Λάλα. Ένα μικρό απόσπασμα για να δούμε έναν τελείως άλλον τρόπο που παρουσιάζει το πιο προσωπικό του κομμάτι, το πιο ανθρώπινο. Πάμε να παρακολουθήσουμε ηχητικό ντοκουμέντο. Μεγαλώσατε σε μια εποχή όπου συντελέστηκαν διάφορες κοινωνικές επαναστάσεις. Εσείς συμμετείχατε? Τις δεκαετίες του 50 και του 60 που οι νέοι έκαναν την επανάστασή τους, εσείς τι κάνατε? Πήγανατε στα πάρτι? Πίνατε βερμούτ? Βεβαίως. Μα άνθρωπος ήμουν κι εγώ. Όλοι οι φίλοι, τώρα άλλοι είναι δικηγόροι, άλλοι είναι δικαστές, ήθελαν να με μάθουν χορό στα καλά καθούμενα. Και επειδή δεν ενήχοντο εγώ να είμαι έξω από όλα αυτά και αυτοί να κάνουν αυτά που έκαναν. Εγώ όμως απ' την άλλη σκεφτόμουν και έλεγα: ρε παιδί μου, εγώ πάω για παπάς. Πρέπει να προσέχω στη ζωή μου. Δεν πρέπει να κάνω αυτό. Δεν πρέπει να κάνω το άλλο. Τελικώς σας έμαθαν χορό? Έχετε χορέψει ποτέ σας τσατσά, σέικ, twist? Μια-δυο φορές πήγα στο σπίτι ενός συμμαθητή μου, Νίκος Κυρίκος ελέγεται, και άρχισαν να με μαθαίνουν. Έβαλαν το pick-up εκεί, αλλά αυτό έγινε μια-δυο φορές. Τι να μάθεις, εγώ είχα αλλού το μυαλό μου. Είχατε κανέναν εφηβικό έρωτα, κανένα κορίτσι που να σας άρεσε? Και βέβαια, αλλά δεν έδωσα συνέχεια. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για αυτό τον εφηβικό σας έρωτα? Είχα βάλει στο μυαλό μου μια κοπέλα που την έβλεπα στη γειτονιά, αλλά δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να προχωρήσει περισσότερο, γιατί σκεφτόμουν ότι εγώ θα γίνω παπάς και δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Τι θα πω μετά? Πώς θα τα βγάλω πέρα με το Θεό? Η μητέρα μου ήταν πολύ θρησκευόμενο άτομο. Ο πατέρας μου ήταν εντυμότατος άνθρωπος, αλλά φαίνεται πως δεν είχε μεγάλη εκτίμηση στον ιερό κλήρο. Κανένας τίμιος δημόσιος άντρας δεν ευτύχησε προσωπικώς. Αντιθέτως, υπέστη εξευτελισμούς και υπέπεσε σε πολύ δεινή θέση προσωπικώς. Πάντως, Μακαριώτατε, δίνετε την εντύπωση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει πολύ καλή επαφή με την πραγματικότητα.
θα μπορούσατε να φανταστείτε τον εαυτό σας να πηγαίνει σε μια ροκ συναυλία, ας πούμε? Η θέση του προκαθημένου της εκκλησίας είναι πολύ λεπτή, διότι μέσα στην εκκλησία έχουμε μια ιδιαίτερα ευρία γκάμα ανθρώπων, από τους άκρους συντηρητικούς ως τους άκρους φιλελευθέρους, αυτούς που θέλουν να τα αλλάξουν όλα. Όλοι αυτοί είναι παιδιά μας, ανήκουν στην εκκλησία, με διαφορετικές όμως νοοτροπίες. Αυτό που ο ένας το θεωρεί αμαρτία, ο άλλος θεωρεί ότι δεν είναι τίποτα και το αντίστροφο. Εγώ όμως είμαι για όλους. Δεν είμαι ούτε μόνο για τους μεν, ούτε μόνο για τους δε. Πρέπει λοιπόν να κρατήσω μερικές ισορροπίες. Πρέπει να προσέχω τις κινήσεις μου. Διότι αν θα κερδίσω τους μεν, διατρέχω κίνδυνο να χάσω τους δε. Τον Σεπτέμβριο θα έρθουν οι Rolling Stones στην Αθήνα. Εκεί θα μαζευτούν όλοι οι νέοι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Θα πηγαίνατε σε μια τέτοια συναυλία? Θα προσπαθήσω να πάω. Πρέπει με τέτοιες ενέργειες να δηλώσουμε ότι η Εκκλησία είναι μέσα στην εποχή και από τα μέσα κάνει το δικό της αγώνα. Τα σχόλιά σας. Είχε ένα φιλελεύθερο πνεύμα. Τα σχόλιά σας, αυτά που ακούσαμε. Πολύ καλό. Και έμπαινε μέσα στην ψυχή του καθενός. Ήθελε και να χορέψει και να τραγουδήσει, αν μπορούσε. Αλλά προσέξτε, θα γίνω, λέει, παπάς. Άρα λοιπόν είχε μία ηθικότητα μέσα του που τον εμπόδιζε κατά το εκκλησιαστικό δίκαιο να είναι πιο λαϊκός. Ναι. Άρα λοιπόν θα χόρευα αν ήμουν λαϊκός, αλλά επειδή θα γίνω κληρικός και αύριο θα πιάσω τα Άγια Μυστήρια, θέλω να είμαι πιο συγκρατημένος. Κάνει πάντως μια ειλικρινή εξομολόγηση. Ειλικρινή εξομολόγηση. Δεν δίστασε να απαντήσει σε όλα. Ως άνθρωπος όν και των κόσμων εικόν. Σαν άνθρωπος που κατοικεί και αυτός σε αυτόν τον κόσμο. Ήθελε να χορέψει, ναι, με τους φίλους του, για μια κοπέλα στη γειτονιά του. Ναι. Μίλησε για, ναι, όλα αυτά. Ανθρώπι, θα πήγαινε στη συναυλία, μα με τους ανθρώπινα, ναι, Rolling Stones. Ανθρώπινα. Ναι, κύριε Βελόπουλε. Επιτρέψτε μου, ίσως λόγω της ημέρας, λόγω της ημέρας να το προσπεράσουμε λίγο αυτό. Κύριε Σιντρόπλε, επιτρέψτε μου λίγο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Σιντρόπλε. Ναι, ολοκλήρωσε, εντάξει. Ναι, θα ήθελα απλά αυτό το θέμα της συνεντεύξης, το οποίο αγγίζει μια άλλη πτυχή, την ανθρώπινη πτυχή του Αρχιεπισκόπου, λόγω της ημέρας να μην το συζητήσουμε, να μην το αναλύσουμε, να τα αφήσουμε καλύτερα, γιατί μπορεί να αντιδράσουμε και κάποιοι θα έχουν και δίκιο. Όχι, και όμως. Τώρα να συζητάμε για μια κοπέλα και τα λοιπά. Άλλη άποψη, κύριε Βελόπουλε. Εγώ πιστεύω αυτή η πλευρά του Αρχιεπισκόπου ήταν αυτή που άγγιξε όλους τους Έλληνες. Όχι σήμερα. Όχι. Και σήμερα. Και σήμερα, κύριε Βελόπουλε, μην έχετε προκαταλήψεις. Αυτή η πλευρά του Αρχιεπισκόπου. Αυτή η πλευρά του Αρχιεπισκόπου. Η άποψη δική μου είναι προκατάληψη. Τον έκανε. Όχι, πιστεύω ότι και εσείς συμφωνείτε. Εκοιμήθηκε. Εκοιμήθηκε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν τον κατηγορούμε. Ήταν και άνθρωπος. Δεν τον κατηγορούμε για την εξομολόγηση αυτή που έκανε. Τον επενούμε και λέμε ότι είναι ειλικρινής άνθρωπος. Δεν είχε αποστάσεις. Έπειτα κανείς άνθρωπος δεν είναι αλάθητος. Αλίμονο. Είδατε, ο ίδιος εμένα με συνεκίνησε, κυρία Δρούζα, διότι όταν τον επισκέφθη η αρρώστια, λοιπόν είπε, ξέρετε τι είπε, με επισκέφθη ο Κύριος εν ράβδο. Δηλαδή ήθελα να πει ότι έχω και τα σφαλματά μου, έχω και τα λάθη μου και έρχεται ο Κύριος με ράβδο να με χτυπήσει. Ναι. Ο Άγιος Χρυσόστομος, που ήταν ο μεγαλύτερος αρχιερεύς και πατήρ της Εκκλησίας, όταν είχε δοκιμασίες, ξέρετε τι έλεγε, ο Αγιότερος όλων των πατέρων. Αυτή η εξόφυση των αμαρτιών μου εκφραζόταν με ταπείνωση. Εξοφλώ αμαρτήματα, έλεγε ο Χρυσόστομος. Επειδή μοιράβδος σου και η βακτήρια. Πάμε τώρα, μισό λεπτό. Μοιράβδος σου και η βακτήρια. Μισό λεπτό. Αυτό που παρεκάλεσα. Ναι, θέλω να πάμε στη μικρή... Κάτσε, Μαρθήλια, γιατί είναι και δύσκολο το όνομά σου, έτσι, Μαρθήλια μου. Ναι. Τώρα, πριν έναν χρόνο βρέθηκες κοντά του και ζήτησες να πάρεις μία συνέντευξη για το σχολικό σας περιοδικό. Ναι. Πηγαίνεις πρώτη γυμνασίου? Ναι, ναι. Ωραία. Θέλεις να δούμε, εδώ έχουμε φωτογραφίες από την επίσκεψή σας, ναι, και να δούμε πρώτα το βίντεο της συνέντευξης και μετά να μας συμπληρώσεις και εσύ ότι θυμάσαι, ότι ένιωσες, Σαφώς. Από την γνωριμία, σαφώς, σου μαζί του. Πάμε να το δούμε το βίντεο. Μακαριότατε, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τα παιδικά σας χρόνια? Ήσασταν καλός μαθητής? Ποιο ήταν το αγαπημένο σας μάθημα στο σχολείο? Ήμουνα πράγματι καλός μαθητής. Πήγαινα σε πολύ καλό σχολείο, όπως πάτε κι εσείς. Και διάβαζα πολύ και πρόσεχα τι μας έλεγε ο δάσκαλός μας. Το μάθημα στο οποίο έτσι είχα μεγάλη, ας το πω έτσι, αδυναμία ήταν τα ελληνικά. Θα νομίζετε εσείς ότι θα σας απαντούσα τα θρησκευτικά, και τα θρησκευτικά με ενδιαφέραν, αλλά βέβαια στα ελληνικά από την αρχή έδωσε έτσι μεγαλύτερη, μπορώ να πω, βαρύτητα και προσοχή,
Γι' αυτό και μέχρι που τελείωσα το τότε γυμνάσιο, γιατί τότε δεν είχαμε γυμνάσιο και λύκειο, όλο μαζί, 6 χρόνια, ονομαζόταν γυμνάσιο. Γι' αυτό και τότε και στο γυμνάσιο ήμουν πολύ καλός μαθητής, ιδίως στο μάθημα των ελληνικών. Είναι η αρχή όλων τα ελληνικά. Έτσι νομίζω κι εγώ. Διατηρείτε επαφή με τους παιδικούς σας φίλους? Α, βέβαια, βέβαια. Γνωριζόμαστε από τότε, πολλές φορές έτσι μιλάμε στο τηλέφωνο. Πιο πολύ βέβαια γνωρίζομαι με τα παιδιά της δεύτερης ηλικίας μου, δηλαδή όταν ήμουν φοιτητής, που τότε οι φιλίες είναι πιο θερεές, που αναπτύσσονται έτσι πραγματικοί δεσμοί ανάμεσα στους ανθρώπους και που τα θυμάται κανένας πολύ πιο εύκολα από ό,τι θυμάται τις παλιές γνωριμίες του στο δημοτικό σχολείο. Έχετε ελεύθερο χρόνο και πώς τον αξιοποιείτε? Δυστυχώς δεν έχω ελεύθερο χρόνο, είναι τόσο βεβαρημένο το πρόγραμμά μου από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ, συνέχεια έχω δουλειά, δηλαδή είτε θα βλέπω ανθρώπους όπως βλέπω εσάς σήμερα εδώ, είτε θα προεδρεύω σε διάφορες συσκέψεις που κάνουμε για πλήστα όσα θέματα, είτε θα κινούμε έξω από το γραφείο να πάω να επισκεφθώ ένα σχολείο, παραδείγματος χάρη, όπως πήγα προχθές σε ένα σχολείο, είτε πρέπει να πάω σε κάποιες εκκλησίες για να κάνω τη Θεία Λειτουργία ή να είμαι σε μία πανήγυρη. Αυτές είναι κυρίως οι απασχολήσεις μου και όταν το βράδυ πηγαίνω στο σπίτι μου, έχω και εκεί γραφείο που είμαι μόνος μου πλέον και εκεί διαβάζω, γράφω μέχρι τις 2 το πρωί. Στις 2 κοιμάμαι. Οπότε άμα θέλετε να με βρείτε, μέχρι τις 2 μπορείτε να μου τηλεφωνάτε. Έχετε κάποιο χόμπι? Χόμπι? Μου αρέσει το οδήγημα. Αλλά τώρα έτσι όπως είμαι δεν μπορώ να οδηγήσω. Ντρέπομαι δηλαδή να με βλέπει ο κόσμος να οδηγώ και γι' αυτό δεν έχω. Έχω 8 χρόνια τώρα που είμαι σε αυτή τη θέση του Αρχιεπισκόπου. Δεν έχω πιάσει το τιμόνι στο χέρι μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και πριν γίνω αρχιεπίσκοπος οδηγούσα εγώ το αυτοκίνητο της Μητροπόλεως που ήμουνα και πιο μπροστά άλλο αυτοκίνητο που ήμουνα πιο ελεύθερος σαν ιερέας απλώς. Αλλά μου αρέσει πράγματι το οδήγημα. Η Μαρθήλια έβγαλε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, ακριβώς. Έκανε σίγουρα μεγάλο θα άνοιγμα προς την νεότητα. Ναι, ναι, καλό άριστο. Θα ήθελες κάτι να μας πεις για το πώς εσύ έτσι ένιωσες? Καταρχάς, εκείνη τη μέρα, τι πρόσεξες, τι σου έκανε ένα εντύπωση? Καλά, θα περάσουμε μετά στη συνέντευξη. Δεν το περίμενα έτσι, το περίμενα πιο αυστηρό, πιο... Τώρα ήταν πιο σαν παιδί μαζί, μας μιλούσε, μας μοιραζόταν πολλά συναισθήματα. Τώρα, από αυτά που μας είπε, εντύπωση από τη συνέντευξη, μου έκανε ότι του άρεσε πολύ ο ελληνικός κινηματογράφος. Αν και μας εξομολογήθηκε ότι η μητέρα του δεν τον άφηνε να πήγαινε να πάει να δει τις ελληνικές ταινίες, γι' αυτό τώρα τις βλέπει. Είχε αγαπημένους ηθοποιούς από τις ελληνικές ταινίες? Ήταν νομίζω ο Κώστας Βουτσάς και άλλοι πολλοί. Ναι. Ναι. Ο Κωνσταντάρας, το άρεσε πολύ, μας είπε. Δεν θυμάμαι τώρα, ήταν. Ναι. Μου άρεσε επίσης που μας είπε ότι είχε κάποιο διάδρομο στο σπίτι του και έκανε γυμναστική, γυμναζότανε, το άρεσε. Αυτό με την οδήγηση που είπε, ότι του άρεσε πάρα πολύ, μου έκανε πολλά πράγματα εντύπωση. Ήταν γλυκός και τώρα στεναχωρήθηκα πράγματι που κοιμήθηκε. Μάλιστα. Προσαρμοζόταν προς την παιδική ηλικία, που είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Ανοιχτός και προς τα παιδιά και προς την νεολαία. Και μάζεψε και τους νέους στην εκκλησία, με άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι. Είχε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Ναι. Και πρέπει αυτά να τα χειροκροτήσουμε και θα πρέπει κάποτε να γραφτούν και να είναι ως αφηγήσεις στους νεότερους. Βέβαια. Και να πω το εξής, επειδή μιλάμε και για την παράδοση εκκλησίας μας, θα πει και ο γιατρός κάτι που λέγει στο διάλειμμα και τώρα το αποκρύπτει, φοβάται, φαίνεται, μήπως δεν πάρει πολλούς ψήφους. τον αρχιεπίσκοπο, κατά την ορθόδοξη παράδοση, μάλλον ο επίσκοπος του ιερεύς, όταν κοιμάται, φεύγει από αυτόν τον κόσμο, είναι στον θρόνο και όχι στο φέρετρο. Ναι, η ορθόδοξος παράδοση. Είναι στον θρόνο. Καταργήθηκε ως ανίερο. Και έχω πάρα πολλές φωτογραφίες αρχιερέων του Πατρίου Ερτολογίου και προενός έτους που εκοιμήθη ο μακαριστός Παύλος Αττικής και Μεγαρίδος στον θρόνο. Και ο επίσκοπος μένει 3 μέρες χωρίς να ταριχευθεί για να μπορέσει ο λαός να τον προσκυνήσει. Και οι Ορθόδοξοι, να ξέρετε, ποτέ δεν αλλοιώνονται όσο και να θέλουν οι αιρετικοί
να πούνε ότι είναι εκκλησία, όπως είπε και ο κύριος Σαρής, ότι έχουν ιεροσύνη παπική. Η παπική είναι εκτός εκκλησίας και είναι αβάπτιστη. Δεν πάμε τώρα εκεί σε αυτό το θέμα. Και όπως αφήσαμε, κύριε Σαρή. Να σας πω τώρα, θα είμαι. Θα πάρω βακτηρία τώρα. Διότι όταν μου λέτε και για τους γνησίους Ορθοδόξους. Ότι το θέμα του ημερολογίου και αυτό θεωρείται δογματικό θέμα, τότε συνεννούμαστε πολιτικά. Μάλλον δεν συνεννούμαστε. Το ημερολόγιο δεν είναι δογματικό θέμα. Κύριε Βίρλα, να σας πω. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πάω για διαφημίσεις. Ωραία συνέντευξη, τώρα και τη χαλάμε. Αφήσαμε πάντως. Σαν δημοσιογράφοι κάνουμε πάρα πολλά. Κάτι το οποίο ήταν σημαντικό. Μισό λεπτό, κύριε Βίρλα. Θα ήθελα, κύριε Σαρή, να ρωτήσω κάτι. Μιλήσατε τότε ότι σας είχε εκμυστηρευτεί κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τότε που σας έλεγε, φοβάμαι για κουριούς στο ίδιο του το γραφείο μέσα και έβαζε το τρανζίστο να παίζει μουσική. Κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι πιέσεις οποίες δεχόταν και από το περιβάλλον του, το οποίο ως ένα σημείο δεν μπορεί κανείς να το εξάρει, γιατί υπήρχαν και άτομα στο περιβάλλον του που δεν θα έπρεπε να ήταν. Από ποιες κατευθύνσεις δηλαδή υπήρχαν οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι? Ακούστε κάτι. Αποτελούσε λοιπόν τροχοπέδι, αφενός μεν οι ανίκιες και πρωτάκουστες επιθέσεις τις οποίες δέχτηκε ο Αρχιεπίσκοπος, από όλο αυτό το σύνολο των ατόμων που κυμαίνονται από τους καθηγητές της θεολογικής σχολής μέχρι τους αθέους, ξέρω εγώ, εξυγχρονιστές. Θέλω να πω λοιπόν, από τη μία και από την άλλη τη μεριά... Και τους κακούς ιεράρχες. Και αυτό, συμφωνώ. Ναι, αλλά βλέπετε, μίλησε λοιπόν, για το ίδιο του το γραφείο... Για να κλείσω ότι να παρακολουθείτε δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα παρακολουθούσαν στο γραφείο. Ακριβώς. Αν δεν είχε αυτές τις τροχοπέδες, θα μπορούσε να είχε αποδώσει μεγαλύτερο έργο. Εγώ επισημαίνω ότι το έργο του το έχει φαλκιδεύσει αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα, η οποία δεν ήταν καθόλου λοιπόν, ευνοϊκή για τον. Να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο. Αυτό που λέει ο κύριος Μισό λεπτό Σαρής. Να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Ωραία. Μια τελευταία κουβέντα θα ήθελα στον αποχαιρετισμό που κάναμε σήμερα. Κυρία Αδρούσα, χρωστάμε ένα ευχαριστώ όλοι οι Έλληνες σε όλο το προσωπικό του Αρετεϊού, κυρίως τον Διονύση τον Φόρο και τον Αντρέα τον Τζάκη που ήρθε από την Αμερική, που τον είδανε τον Αρχιεπίσκοπο όχι σαν ένα απλό άρρωστο, αλλά σαν αδερφό ή σαν πατέρα. Ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρω πόσο δουλέψανε και πόσο αφοσιωθήκανε όταν ήταν στο Να πω κάτι ωραίστε, τελευταίο. Εγώ, εύχομαι αμέσως, Κυριάκο, ένα λεπτό και νομίζω θα συμφωνήσεις. Ο εκ λοιπόν απήλθεν στα Σεωνή Μονάς, ευχόμεθα ο νέος Αρχιεπίσκοπος να τηρήσει ορισμένα πράγματα. Και βασικό, και μου έχει πει πολλοί κόσμος και πολλοί επίσκοποι και αρχιερείς και ιερείς, να καταργήσει την αιρετική εγκύκλιο του 1920 του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και να βγάλει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος από το αιρετικό Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Και να αγωνιστεί για την Ορθόδοξη. Ορίστε, κύριε Βελόπουλε, γιατί πρέπει να παραδώσουμε, δεν υπάρχει φόβο. Σε μία από τις κατηδίας συναντήσεις που είχαμε τον Μακαριστό πλέον, μου είχε πει κάτι και το κρατώ πάντοτε. Η προδοσία θέλει εμπιστοσύνη για να γίνει. Μάλιστα. Αυτό μου είχε πει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό ταξίδι. Ο Αρχιεπίσκοπος να είναι πρώτον Ορθόδοξος Ακλεχνής. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα κοντά μας. Καλό απόγευμα σε όλους τους τηλεθεατές και αύριο, όπως κάθε μέρα, και κοντά σας και πάλι.